υπόθεσης της Λάμδα Ραψοδίας της Οδύσσιας. Αυτή είναι η πιο μυστηριακή ραψοδία της Οδύσσιας. Ο Οδυσσέας, ακολουθώντας τις οδηγίες της μάγισσας Κίρκης, κατέρχεται στον κάτω κόσμο. Φέρει μαζί του ορισμένα ζώα που τα θυσιάζει και αφήνει να χυθεί το αίμα τους μέσα σε έναν λάκκο που άνοιξε στη γη. Οι σκιές των νεκρών πλησιάζουν για να πιούν το αίμα και να μπορέσουν έτσι να μιλήσουν μαζί του. Ο Οδυσσέας δεν επιτρέπει σε καμία να το κάνει, έως ότου πλησιάζει η σκιά του Μάντη Τηρεσία που πίνει το αίμα και του αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο εμποδίζεται η επιστροφή του και πώς θα καταφέρει να σωθεί. Ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο βλέπει πολλούς άλλους ήρωες και ηρωίδες, αλλά συναντά και συνομιλεί με την νεκρή μητέρα του, η οποία τον πληροφορεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Ιθάκη η Πηνελόπη και ο νεαρός γιος του με τους μνηστήρες. Οδύσσια, έναρξη της Λάμδα Ραψοδίας, με πολύ σεβασμό και πολύ δέος, γιατί πρόκειται για ένα από τα ιερότερα ελληνικά κείμενα. Η Λάμδα Ραψοδία της Οδύσσιας λέγεται επίσης και Νέκια. Νέκια, έψιλον, ύψιλον, γιώτα. Νέκης είναι ο νεκρός. Είναι η κατάβαση του Οδυσσέως στον κάτω κόσμο. Στον κάτω κόσμο δεν έχει κατέβει μόνο ο Οδυσσέας, έχουν κατέβει και άλλοι, όπως ο Ορφεύς, ο Θησεύς μαζί με τον Πυρίθου, ο Ηρακλής. Ο Ορφεύς κατέβηκε για να φέρει την Ευρυδίκη. Ο Θησεύς κατέβηκε μαζί με τον Πυρίθου γιατί ήθελαν να απαγάγουν την Περσεφόνη. Ο Ηρακλής κατέβηκε τώρα στον κάτω κόσμο τρεις φορές. Μία για να φέρει τον Θησέα και τον Πυρίθου, αλλά κατάφερε να φέρει μόνο τον Θησέα. Μία για να φέρει τον Κέρβερο και μία για να φέρει την Άλκιστη. Ας αρχίσουμε λοιπόν. Αφού λοιπόν στη μία κατήλθαμε και στη θάλασσα, τη μία πάμπρο τη σύραμε στη θεϊκή θάλασσα και εις τόν ενθέσαμε και εις θεία στη μελανινία, στο μελανό νιή μελένη, στο μελανό καράβι. Και πρόβατα λαβώντες, μήλα, λέει, ανεβάσαμε και οι ίδιοι ανεβήκαμε, λυπημένοι, θαλερό δάκρυ καταχέοντες. Σε εμάς πάλι στο κατόπι της Κιανοπρόρου Νιός, ευνοϊκό ούριο έστελνε πλησίστιο. Οι λέξεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Ήκμενον ούρον ή πλησίστιον, λέει. Τώρα, πλησίστιος είναι αυτός που πλήθη τα ιστεία. Τη λέμε και εμείς πολλές φορές τη λέξη. Λέμε έφτασε πλησίστιος, δηλαδή με όλο του το πάθος, με όλο του την ορμή. Ήκμενος σημαίνει ουροφόρος, δηλαδή ουροφόρος άνεμος, δηλαδή λέμε ικμάδα, ο άνεμος που έχει υγρασία, δηλαδή. Ικμάς είναι η φυσική υγρασία και ούρος είναι πάλι η άβρα, αυτό που λέμε άβρα, άνεμο. Ήκμενον ούρον πλησίστιον εσθλών εταίρων, είναι μια ωραία ποιητική έκφραση. Έναν ωφέλιμο εταίρο, έναν επιδέξιο, έναν έξοχο εταίρο δηλαδή. Ήταν οι εταίροι μαζί, αλλά ήταν και ο άνεμος εστλός εταίρος. Όλα αυτά τα τον άνεμο αυτόν τον έστειλε η Κίρκη η Καλλιπλόκαμη. Δινή θεά με αυδή, δινή θεός αυδίεσα. Θέλω λίγο να αναφέρω εδώ, μου δίνεται ευκαιρία με την Κίρκη, γιατί αυτά εδώ τα φέρνουν, λέει, πρόβατα. Τα πρόβατα αυτά τα έχει φέρει η Κίρκη στους δύο τελευταίους στίχους της Κάπα Ραψοδίας, τους οποίους δεν προλάβαμε να τους πούμε την προηγούμενη φορά. Λέει ότι πέρασε, λέει, με ευκολία την προβατίνα αυτή και το αρνί, τα ζώα αυτά τα πέρασε, γιατί αυτά ήταν για τη θυσία προορισμένα που θα κάνουν στον Άδη όταν τώρα που θα κατέβουν. Και λέει, τα πέρασε με ευκολία, δηλαδή αόρατη, δεν την είχαν δει, γιατί λέει ποιος Θεό που δεν θέλει με τους οφθαλμούς μπορεί να ειδεί εδώ και εκεί καθώς πηγαίνει. Η Κίρκη δηλαδή είναι μία ιεροφάντης, είναι μία ιέρια που οδηγεί τον μειούμενο στην οδό της βαθύτερης πραγματικότητας. Η Κίρκη δεν τον ακολουθεί τον Οδυσσέα στον κάτω κόσμο. Του δίνει όλη την εξωτερική πληροφόρηση που του είναι απαραίτητη, αλλά η ίδια δεν τον ακολουθεί. Την Κίρκη θα την ξαναδούμε στο Μη 16, στη Μη Ραψοδία, μετά την επιστροφή του Οδυσσέως από τον κάτω κόσμο. Επιστρέφουμε στη Λάμδα.
εκείνη τον εξοπλισμό, ημείς όπλα έκαστα τον εξοπλισμό, όπλα είναι ο εξοπλισμός, ο οπλισμός δηλαδή, πονησάμενη κατανία, αφού εκπονήσαμε, το ρήμα είναι πονέομαι που σημαίνει κοπιάζω. Στην αρχαία εκδοχή της γλώσσας μας, γιατί η ελληνική γλώσσα συνεχίζεται από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στην ελληνική λοιπόν πόνος δεν σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα πόνος. Οι αρχαίοι έλεγαν τον πόνο, αυτό που λέμε πονάω, έλεγαν τη λέξη άλογος, γιατί χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Λέμε σήμερα αναλγητικό. Αλλά πόνος στην αρχαία μας γλώσσα σημαίνει τρία πράγματα. Σημαίνει κόπος εργασίας, σημαίνει το καταπόλεμον έργο και σημαίνει και ταλαιπωρία, κακοπάθεια. Γι' αυτό λέμε σήμερα εκπονώ ένα έργο. Λέμε επίπονος. Μια εργασία είναι επίπονος. Λέμε έγραψε ένα πόνημα. Όλα αυτά σημαίνουν κόπο, κοπιώδη εργασία. Εμείς λειτουργεί τον εξοπλισμό όλων αφού εκπονήσαμε, καθίσαμε. Και αυτήν άνεμος και κυβερνήτης κατήφθηνε. Όλη την ημέρα πανημερίη. Το αντίθετο όλη την ημέρα, το αντίθετο είναι πανήχιος, όλη τη νύχτα. Όλη την ημέρα λοιπόν, τεταμένα ήταν τα ιστεία της ποντοπορούσας, τα ιστεία της ποντοπορώντας, έδυσε και ο ήλιος, σκιάστηκαν και όλοι οι δρόμοι. Είναι δηλαδή ένα πολύ μακρινό ταξίδι, όλη την ημέρα ταξιδεύουν, ώσπου στα πέρατα έφτασε του βαθυρόου ωκεανού. Είναι σαν να λέμε τα όρια του γνωστού κόσμου. Εκεί των κυμερίων ανδρών ο Δήμος και η πόλης, με αέρα και νεφέλη και καλυμμένη. Δηλαδή μένουν κάποιοι εκεί. Αυτοί οι κυμέροι, έψαξα για αυτούς τους κυμέρους, είναι κάποιος λαός, μάλλον έχει δοθεί το όνομά τους σε διάφορους λαούς. Άλλοι τους ονομάζουν Κύμβρους, άλλοι λένε ότι έμεναν γύρω από την Κρυμαία, αλλά δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πάλι. Αυτοί οι κυμέροι λοιπόν, ουδέποτε, τους περιγράφει εδώ πέρα ο Όμηρος, ουδέποτε αυτούς ήλιος φαέθων κατοβλέπει, καταδέρκεται. Το καταλαβαίνουμε, έτσι, δέρκομαι, βγαίνει τη λέξη, τη λέμε, οξυδερκής λέμε. Δεν τους κατοβλέπει λοιπόν με τις ακτίνες, ούτε ποτέ ανατέλει προς τον ουρανό τον αστερόαντα, ούτε πίσω επί της γης από τον ουρανό τρέπεται, αλλά νύκτα ολεθρία, νύξ ολοή, απλώνεται στους δυστυχείς θνητούς. Δηλαδή αυτοί ζουνε μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, αυτοί οι κυμέροι. Την ία εκεί ελθόντες αράξαμε και τα πρόβατα βγάλαμε. Εμείς πάλι προς τη ροή του ωκεανού πήγαμε, ώσπου σε χώρο αφηκόμεθα, όπου είπε η Κύρκη. Από ό,τι θα φανεί και στο μέλλον, στο επόμενο κείμενο, δεν πηγαίνει στο βάθος του κάτω κόσμου ο Οδυσσέας. Βρίσκεται στις παρυφές του. Εκεί τα ιερά σφάγια ο Περιμύδης και ο Ευρύλοχος κράτησαν, δύο εταίροι του Οδυσσέως, και εγώ ξύφος οξύ σύροντας από το μυρό, βόθρον όριξα. Βόθρος είναι η ομηρική λέξη, σημαίνει ένας λάκος. Όσον ένα πύχη, πηγούσιον. Πηγούσιος είναι ο πηχούσιος, δηλαδή όσο ένας πύχης. Αυτό είναι το μήκος αυτό, από τον αγκώνα μέχρι την άκρη των δακτύλων. Ένθα και ένθα. Και γύρω από αυτόν χωή έχεα στους νεκρούς πάντας. Πρώτα με λόγαλα, είναι το μελικρίτο, είναι ένα κράμα δηλαδή από μέλι και γάλα. Μετέπειτα οι διήνων, τα έχει ξαναπεί αυτά στην προηγούμενη ραψοδία, και τρίτον πάλι η Ίδωρ, είναι ανάμεσα στις οδηγίες της Κύρκης. Και κρυθάλευρα λευκά πασπάλισα. Και πολλά δεήθηκα γουνούμιν, δηλαδή από το γόνατο βγαίνει. Πολλά δεήθηκα λοιπόν στο νεκρόν τα ανήμπορα κεφάλια, αμενινά κάρινα, αμενινός είναι ανεφμένους. Τα κεφάλια τα ανήμπορα των νεκρών, σαν έλθω στην Ιθάκη, στήρα δαμάλα την αρίστη να θυσιάσω στα μέγαρα, την πυρά γεμίζοντας με καλά. Και στον Τηρεσία χώρια πρόβατο θα θυσιάσω μονάχα, παμέλανο, έχει κατέβει για να βρει τον Τηρεσία, αυτός είναι ο στόχος του, που στα κοπάδια μας διαπρέπει. Και αυτούς, αφού με ευχές και λιτανίες λυτήσει, λέει, λυτή είναι η παράκληση ηκεσία, τα έθνη των νεκρών παρακάλεσα, ελισάμιν, το πάλι το ίδιο ρήμα, τα πρόβατα λαβών
απεδιρωτόμησα, απολεμητόμησα, δηλαδή από δειρή. Δειρή είναι ο λαιμός, ο τράχυλος, λέμε περιδέρεων. Ναι, στο βόθρο μέσα, τα λεμιτόμησε μέσα στο βόθρο και έρεεν αίμα και λενεφές, δηλαδή μαύρο, σκοτεινό, και μαζεύονταν λέει αγέροντο, αγυρμός, αγύροντο, αγέροντο, επειδή οσμίστηκαν αυτό το αίμα, εξέρχονται από το βάθος, στα βάθη του κάτω κόσμου, επειδή οσμίστηκαν αίμα οι ψυχές. Οι ψυχές λέει από το έρευος νεκίων κατατεθνιώτων, και τώρα έχει μια συγκλονιστική περιγραφή, νύμφες λέει, νύμφε είναι η ομηρική λέξη, και οι ήθεοι νέοι και πολυβασανισμένοι γέροντες και παρθένες αταλές, νεανικές, απαλές, όχι νεανικές, νεοπενθέα ψυχή να έχουσα, νεοπενθέα θυμό, νεοπενθέα, εδώ η λέξη νεοπενθής είναι μοναδική στα ομηρικά έπι, έχουν δηλαδή νέο πένθος, φρέσκο πένθος. Και πολύ πληγωμένοι, ουτάμενοι, τραυματισμένοι, ότι λί είναι η πληγή. Χαλκύρες συνεγχύηση, από χάλκινα έγχη, άνδρες στη μάχη σκοτωμένοι, αριήφατοι, φαίνο είναι το ρήμα, από τον Άρη, δηλαδή φωνεύω, φωνευμένοι από τον Άρη, βεβρωτωμένα τέφια, βρωτώμε σημαίνει κυλιδώνουμε με αίμα, ματοβαμένα όπλα έχοντες, πολύ γύρω από το βόθρο πηγενόφερνον άλλος από αλλού, είναι ένα εκτρό θέαμα, το οποίο θέαμα έχει και ήχο, λέει με θεσπεσίαν η αρχή, έχει έναν απόκοσμο ήχο. Και εμένα λέει χλωρό δέος με κατέλαβε. Όταν η Κίρκη λέει, του δίνει τις οδηγίες και του λέει το αναγγέλει μάλλον το ταξίδι για τον κάτω κόσμο, τον πιάνει ένα κλάμα τον Οδυσσέα, αν θυμάστε. Τώρα που βρίσκεται στον κάτω κόσμο, το μόνο που του συμβαίνει είναι ότι τον κατέχει, τον καταλαμβάνει χλωρόν δέος. Δηλαδή έχει χλωμιάσει από το φόβο του. Τότε έπειτα τους εταίρους παροτρύνοντας εκέλευσα τα πρόβατα που κοίτονταν σφαγμένα με ανηλαιή χαλκό, αφού γδάρουν και να κατακάψουν και να ευχηθούν στους θεούς. Σε ποιους θεούς? Στον δυνατό Άδη, ηφθήμο Άδη και επενή Περσεφονή. Και την τρομερή Περσεφόνη. Επενή θα πει, επενός είναι ο ενός με αλφα γιώτα, ο δεινός δηλαδή, ο φοβερός, ο τρομερός. Και ο ίδιος λέει ξύφος οξύ σύροντας από το μυρό καθόμουν, εμποδίζοντας των νεκρών τα ανήμπορα κεφάλια στο αίμα κοντά να πάνε πριν από τον Τηρεσία μάθω. Εδώ ο Οδυσσέας είναι μόνος του. Ούτε ο Ερμής, ούτε η Αθηνά τον συντροφεύουν. Και η Κύρκη ακόμα έχει μείνει μακριά. Στον κάτω κόσμο δεν κατεβαίνουν οι θεοί, οι φωτεινοί, οι θεοί, οι Ολύμπιοι. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ο μοιημένος είναι μόνος του στη μοίησή του. Πρώτα λέει η ψυχή του Ελπίνορος. Ο Άδης δεν συμμετέχει στο δωδεκάθο. Ο Άδης δεν συμμετέχει στο δωδεκάθο, παρόλο που είναι ένας από τους τρεις αδελφούς που μοιράστηκαν τον κόσμο. Και πρώτα λοιπόν έρχεται η ψυχή του Ελπίνορος, του Εταίρου, που ακόμα δεν είχε ταφεί στην ευρίωδη χθόνα. Μου κάνει εντύπωση που εδώ πέρα την ονομάζει υποχθονός ευρίωδης. Συνήθως λέει πουλιβωτήρης, δηλαδή που έχει πολλά γεννήματα, που είναι πολύ έφορη. Εδώ την ονομάζει με τις ευρείες οδούς. Γιατί πάει πολύ κόσμο εκεί. Α, ναι, και σωστά. Και γίνεται ένα μεγάλο στριμωξίδι. Δεν είχε ταφεί λοιπόν, ναι, στην ευρείωδη χθόνα. Γιατί λέει το σώμα στις Κύρκης το Μέγαρον εγκαταλείψαμε εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντική λέξη, το σώμα του Ελπίνορος. Και εδώ το σχολιάζει πολύ ωραίο ο Πλούταρχος στο Περιομήρου. Ένα λεπτό. Οδύσσια ραψοδία Λάμδα, στίχος 53. Μιλάμε για το σώμα του Ελπίνουρου, στο οποίο δεν έχει ταφεί. Η λέξη στο ομηρικό κείμενο είναι σώμα και έχουμε ένα πολύ ωραίο σχολιασμό από τον Πλούταρχο Περιομήρου στο δεύτερο βιβλίο, στο 124. Λέει τώρα, η αντίληψη λέει, υπάρχει αντίληψη, οι φιλόσοφοι θεωρούν ότι το σώμα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο δεσμοτήριο της ψυχής. Και αυτό πρώτος το δήλωσε ο Όμηρος. Γιατί
Το σώμα των ζωντανών, αυτό που εμείς λέμε έχουμε ένα σώμα, ονομάζουμε εμείς μάλλον σώμα, λανθασμένα το ονομάζουμε, ο Όμηρος το αποκαλεί δέμας. Ενώ στην πραγματικότητα έχουμε τρία σώματα. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή μας. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχουμε το ονομάζει δέμας και το λέει τώρα παραδείγματα. Κάθε φορά που το ονομάζει, το ονομάζει δέμας. Λέει, ούτε στο δέμας ούτε στο παράστημα. Ου δέμα σου δε φυΐν. Το λέει στην Α' ραψοδία της Ιλιάδος, 115 στίχο, όταν ο Αγαμέμνονας μιλάει για την Χρυσιείδα. Λέει ότι δεν είναι ανώτερη, την προτιμάει από τη γυναίκα του, την Κλητεμνήστρα, γιατί λέει δεν είναι, γιατί είναι ανώτερη στα έργα, στις φρένες, στη φυΐ και στο δέμας. Μετά, χρησιμοποιείται η λέξη αυτή στο έψιλον 212 της Οδύσσιας, το λέει Καλυψό. Λέει δεν είμαι εγώ, λέει, κατώτερη από τη γυναίκα σου στο δέμας και στη φυΐ. Τον λέει στο Ήτα 210 της Οδύσσιας, γιατί το λέει ο ίδιος ο Οδυσσέας, λέει, του αναφέρει για το σώμα του. Επίσης, λέει ξανά σε άλλες εκφράσεις, λέει στο δέμας έμοιαζε με γυναίκα. Αν θυμάστε ένα όνειρο που βλέπει η Πινελόπη, της το στέλνει η Αθηνά με την εμφάνιση της αδερφής της, της Ιφθύμης. Λέει, έμοιαζε στο δέμας με την Ιφθύμη. Το ξαναλέει η Αθηνά, λέει, παίρνει το δέμας διαφόρων. Μετά λέει, αλήθεια τη δική μου αρετή, την ομορφιά και το δέμας, αναφέρει η Πινελόπη στο σίγμα 251. Αυτό όμως, λέει, που έχει χάσει την ψυχή, λέει ο Όμηρος, λέει ο Πλούταρχος μάλλον για τον Όμηρο, αυτό που έχει χάσει την ψυχή δεν το αποκαλεί δέμας, το αποκαλεί σώμα. Για παράδειγμα, λέει ο Έκτορας στο Ήττα 79 της Ιλιάδος, λέει θα δώσει, λέει, το σώμα μου πίσω στην πατρίδα, όταν θα σκοτωθώ εγώ το σώμα μου θα το δώσετε πίσω στην πατρίδα. Το ίδιο λέει ξανά ο Έκτορας την ώρα που πεθαίνει. Τώρα, λέει, θα πεθάνεις και εσύ, λέει, στον Αχιλλέα, προβλέπει του θάνατό του, και μετά του λέει το σώμα μου να το δώσετε. Εννοεί το πτώμα μου, αυτό που λέμε σήμερα εμείς πτώμα. Και μετά ξαναλέει, οι μνηστήρες θα πουν στο ωμέγα της Οδύσσειας, στον στίχο 187, τα σώματά μας κοίτονται ακίδευτα στα μέγαρα του Οδυσσέα. Δεν λέει πια δέμας, εκείνο είναι σώμα. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα πτώμα, εκείνοι έλεγαν σώμα. Γιατί λέει. Το πτώμα μήπως είναι από το πίπτο. Ναι, από το πίπτο. Είναι αυτό που πέφτει. Ναι. Λοιπόν, γιατί το λέει αυτό? Γιατί το ίδιο όσο ο άνθρωπος ζει αποτελεί δεσμό της ψυχής, δέμας. Κάνει μια απαρετημολόγηση. Γιατί το δέμας είναι από το δομαίο, δομό, οικοδομό λέμε. Δηλαδή το δομημένο σώμα είναι. Όμως το κάνει μια απαρετημολόγηση, την ονομάζει δεσμό, από το δέμας δεσμός της ψυχής, ενώ όταν πεθαίνει απομένει σαν μνήμα, δηλαδή σήμα. Οι αρχαίοι έλεγαν σήμα, έλεγαν τον τάφο, το μνήμα. Λέμε το δημόσιο σήμα στην Αθήνα. Σήμα λοιπόν είναι ο τάφος, η επιτάφιο στήλη, το μνημείο, είναι αυτό που σημαίνει, επισημαίνει ότι εδώ βρίσκεται ο τάδε νεκρός. Σήμα, σώμα, άλλαζαν το φωνήν μακρά και τα δύο. Τα υπόλοιπα δεν είναι. Άρα δεσμός, ναι, με την ψυχή εμένα. Ναι, ναι. Το σώμα. Λοιπόν, λέει, έχουμε και παρακάτω και ακόμη ένα από τον Κρατήλο του Πλάτωνος, εδώ, για το σώμα, λέει. Πάνω στη συζήτηση που κάνει ο Ερμότιμος είναι με τον Σοκράτη, λέει, εννοείς το σώμα? Ναι, λέει ο Ερμότιμος. Και λέει ο Σοκράτης, κατά τη γνώμη μου, λέει, κυρίως αν το επιφέρουμε, αν μην φέρουμε κάποιες αλλαγές. Μερικοί μάλιστα λένε ότι αυτό είναι σήμα, τάφος της ψυχής δηλαδή. Σήμα την έσφαση είναι αυτό, είναι της ψυχής, η οποία είναι στην παρούσα ζωή θαμένη μέσα σε αυτό. Επίσης, επειδή η ψυχή με το σώμα σημαίνει, φανερώνει όσα σημαίνει. Σωστά ονομάζεται σήμα. Νομίζω μάλιστα ότι την ονομασία αυτή την έδωσαν οι ορφικοί, επειδή η ψυχή που τιμωρείται για όσα παραπτώματα έκανε, το έχει για περίβολο όπου μέσα του σώζεται, κάτι σαν δεσμοτήριο.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτά, τούτο είναι το σώμα σώσιμο της ψυχής, όπως ακριβώς ονομάζεται, μέχρι ότου εκείνη να εκτίσει την ποινή της. Έτσι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε ούτε ένα γράμμα στη λέξη. Αυτό βρίσκεται στο 400 του κρατήλου. Μάλιστα. Το σώμα λοιπόν του Ελπίνωρος το είχαν εγκαταλείψει στο μέγαρο της Κύρκης, λέει στο στίχο 53. Άκλαυτο και άθαπτο, αφού άλλος πόνος επήγεν. Εγώ δάκρυσα καθώς τον είδα και λυπήθηκα στην ψυχή και μιλώντας έπειτα ρωτά προσείπα. Ελπίνωρα, πώς ήλθες υπό τον σκοτεινό ζόφο, έφτασες πεζός όν, παρά εγώ με τη μελανινία. Μήπως λες, σε πήρα εγώ με το καράβι ή έφτασες μόνος σου. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν πρόκειται να απαντηθεί. Έτσι είπα και αυτός με ημωγή, δηλαδή ημόξας, δηλαδή έκραξε θρηνώντας και του απάντησε. Διογενή Λαερτιάδη πολυμήχανε Οδυσσεύ, με τύφλωσε δαίμονος μοίρα κακή και αμέτρητος ίνος, αθέσπατος θα πει αμέτρητος, απέραντος. Στις Κύρκης είχε πιει δηλαδή πάρα πολύ. Στις Κύρκης το μέγαρο ξαπλωμένος δεν ενόησα πίσω να κατεβώ πηγαίνοντας στη μακριά κλίμακα, αλλά κατά την Κρήτη στέγης έπεσα και του αυχένος μου ο σπόνδυλος έσπασε. Αυχήν είναι η ομερική λέξη, λέμε αυχενικό σύνδρομο σήμερα. Του αυχένος μου λοιπόν ο σπόνδυλος αστραγάλων, λέει, ράγησε, και η ψυχή στον Άδη κατήλθε. Τώρα εσένα στους πίσω μη παρόντες σε κλιπαρό, στη σύγκητη και τον πατέρα που σε έτρεφε μικρό σαν ίσον, που σε έτρεφε, λέει, τυπθών αιώντα. Τυπθός με ύψιλον γράφεται, σημαίνει νεογνός, νήπιος, σημαίνει ο λίγος. Τώρα, στα αγγλικά, στην αγγλική γλώσσα, τιτ είναι το μικρό το αλογάκι και η θηλή του μαστού. Ο τυτθός δηλαδή είναι αυτός που λέμε στο βυζί, είναι τόσο μικρός που ακόμα βυζένει. Την ίδια λέξη την έχουν πάρει, την ίδια ρίζα την έχουν πάρει οι Άγγλοι. Που μικρό, λέει, νεογνώ ακόμα, σαν ίσουν και στον Τηλέμαχο, όχι, που σε έτρεφε μικρό σαν ίσουν και στον Τηλέμαχο που μόνον άφησε στα μέγαρα. Γιατί ξέρω πως αν από εδώ φύγεις, από το δόμο του Άδου, στην ίσο Αιέα θα πιάσεις με την καλόφια χτιμία, εκεί έπειτα άναξ σου ζητώ να με θυμηθείς. Μη άκλαυτον άθαυτο πηγαίνοντας πίσω με καταλείπεις φεύγοντας, μήπως τους θεούς μάνητα σου γίνω. Μήνυμα, δηλαδή μήνυς, οργή, μήπως οι θεοί οργιστούν μαζί σου που θα μ' αφήσεις άθαυτο. Ο νεκρός θέλει το τελετουργικό του, την τελευτή του. Γι' αυτό θα του πει παρακάτω ο Οδυσσέας ότι θα τελευτήσω αυτά που λέμε. Το πόσο σημαντική δηλαδή είναι για τον νεκρό η ταφή του φαίνεται και στην Ιλιάδα όταν εμφανίζει την ψυχή του Πατρόκλου και ζητάει να τον θάψει. Γιατί ο Πάτροκλος μένει άδαφος τόσες μέρες όσες εκδικείται το σώμα του Έκτορος ο Οδυσσέας. Το σώμα εννοώ το νεκρό του, το νεκρό, ναι, ο Αχιλλέας. Αλλά να με κάψεις, λέει ο Ελπίνορ, να με κάψεις με τα όπλα, όσα μου είναι, σαν να ζητάει τιμητική ταφή. Ενώ έχει πει ήδη η Κύρκη ότι αυτός ήταν απόλεμος, δεν ήταν καλός, λέει, όταν το περιγράφει, γιατί την ίδια ιστορία την περιγράφει στο τέλος της Κάπα Ραψοδίας. Λέει ότι ήταν απόλεμος, δεν ήταν καλός στον πόλεμο. Δεν το θυμάμαι. Αδέξιος. Ναι. Όχι απόλεμος. Δεν ήταν ανάμεσα στους πολεμιστές. Δεν ήταν ανάμεσα στους πολεμιστές, αυτό λέει. Α, ναι. Ναι. Κάπου το έχω. Αλλά δεν πειράζει, το έχω δει. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, και λέει, να με κάψεις λοιπόν με τα όπλα, ζητάει τιμητική ταφή και τίμω να μου χύσεις πάνω στην άμμο της ταφιάς θαλάσσης, ανδρός δυστυχισμένου, ώστε και οι μελούμενοι να μάθουν. Δεν θέλει να ξεχαστεί δηλαδή. Ήταν και λίγο, δεν ήταν πολύ έξυπνος αυτός ο Ελπίνορ. Και αυτά να μου τελέσεις, και σαν μου τελέσεις μπήξε, λέει, στον τάφο, στον τύμβο, το κουπί που και ζωντανό τραβούσα σαν ήμουν με τους εταίρους μου.
Έτσι είπε και εγώ απαντώντας προσήπα. Αυτά δύστυχε, θα σου τελέψω, θα σου τελευτήσω, λέει, θα κάνω τελευτή δηλαδή, τελετή. Και θα το κάνω, του λέει ο Οδυσσέας, το υπόσχεται ότι το κάνει και θα το κάνει. Το κάνει στο μη 9, μη ραψοδία 9 στίχος και εξής. Εμείς τέτοια λέγαμε, και τώρα κοιτάξτε εδώ τι λέει, νόη μεν, αυτό είναι το νόη, όταν λένε οι Ιταλοί νόη εννοούν εμείς οι δύο, εμείς. Είναι ο διοικός αριθμός αυτός ο ομιλικός που τον έχουν διατηρήσει, έχει διατηρηθεί στην ιταλική γλώσσα. Όλοι τα έχουν διατηρήσει εκτός από εμάς. Εκτός από εμάς, ναι. Νόη μεν, ως επέ συναμοιβωμένος τη γερίση, ναι, ανταλλάσσαμε μεταξύ μας θλιβερά, μισητά, λυπηρά λόγια, στη γέω θα πει μισό, αλλά και λυπάμαι. Και καθόμασταν, λέει, εγώ πιο πέρα πάνω στο αίμα το σφάγανο κρατώντας και το είδωλον του εταίρου. Είδωλον σημαίνει ομοίωμα, εικόνα του εταίρου, από την άλλη, πολλά αγόρευεν. Ήρθε από πάνω και η ψυχή της πεθαμένης μητέρας, του μεγαλοκάρδου αυτολίκου η θυγατέρα, η Αντίκλεια, είναι η μητέρα του Οδυσσέως αυτή, που στη ζωή κατέλειπα πηγαίνοντας στο ιερόν Ήλιον. Εγώ δάκρυσα καθώς την είδα και τη λυπήθηκα μέσα μου, αλλά ουδέ έτσι την άφησα προτέρα, μ' όλο το πυκνό μου άγχος στο αίμα πιο κοντά να έλθει, πριν από τον Τηρεσία μάθω. Προέχει να μάθει, να πάρει πρώτα το χρησμό από τον Τηρεσία και ύστερα θα μπορεί, έχει όλο το χρόνο να μιλήσει με όλους τους υπόλοιπους. Ήρθεν από πάνω η ψυχή του Θηβαίου Τηρεσία. Έρχεται λοιπόν ο πολυπόθετος Τηρεσίας. Χρυσό σκύπτρο έχων και με γνώρισε. Είναι η μοναδική περίπτωση που τον γνωρίζει πριν πιει αίμα και του μιλήσει. Το γνωρίζει λοιπόν και του προσείπε. Διογενή Λαερτιάδη πολυμήχανε Οδυσσεύ. Γιατί δύστυχε, δύστηνος, δύς και στήνε. Είναι, κατά λέξη σημαίνει αυτός που έχει κακή στάση του σώματος. Αλλά δεν σημαίνει μόνο αυτό, δηλαδή μεταφορικά αν το πάρουμε, έχει κακή στάση στη ζωή του, υφίσταται κάποια πράγματα, γι' αυτό και είναι δυστυχής. Γιατί δύστηχε λοιπόν, δύστηνε. Γι' αυτό τους δούλους, τους υπηρέτες τους λένε οσθιοκάμπτες. Δεν έχουν ευθεία, ευθεία στάση σώματος. Δηλαδή είναι δυστυχής. Δυστυχής, ναι. Ναι. Γιατί λοιπόν δύστυχε άφησες το φως του ηλίου και ήρθες να δεις νεκρούς και ατερπή χώρο, ατερπέ, χωρίς τέρψη χώρο, αλλά τραβήξω, αποχάζω, μοναδική λέξη, αποχάζομαι, αποχωρώ θα πει. Και άπησχε φάσγανον οξύ και βγάλε, λέει, το σφάγανο, το οξύ, το ξύφος αυτό, για ώστε να πιω αίμα και τα αληθινά να σου πω, τα νημερταία, νί και αμαρτάνω. Λέγω, δεν σφάλω δηλαδή, λέω τα αληθινά. Εδώ έχουμε τον Πλούταρχο πάλι. Εδώ έχουμε τον Πλούταρχο στο 122, σελίδα 251, κάτσε λίγο, 251, εδώ. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ότι πίνει αίμα, ότι χρειάζεται αίμα να πιει ώστε να πει τα αληθινά. Λέει ότι εδώ το αίμα, λέει, είναι βοσκή και τροφή του πνεύματος. Αυτό το λέει πάλι στο ο Πλούταρχος, περί Ομοίρου, δεύτερο βιβλίο, 122, στο τέλος. Το αίμα είναι βοσκή και τροφή του πνεύματος, ενώ το πνεύμα είναι η ίδια η ψυχή ή το όχημα της ψυχής. Χρειάζεται λοιπόν αίμα ο νεκρός να πιει για να μπορέσει να πάρει μια ζωή, έτσι, πώς λέγεται αυτό, εφήμερη, πρόσκαιρη, ώστε να μπορέσει να μιλήσει. Αίμα πίνουν όλα τα πλάσματα που βρίσκονται σε όλες τις διάφορους μύθους, τα βαμπύρ, οι βρικόλακες, όλοι αυτοί αναγκάζονται να πιούν αίμα ώστε να μπορέσουν να πάρουν μια πρόσκαιρη ζωή. Ή το κογλύφι. Ή το κογλύφι, ναι. Οδύσσια, ραψοδία Λάμδα, στίχος 97. Είναι ο Τηρεσίας έχει έρθει και ζητάει να πιει αίμα ώστε να μπορέσει να μιλήσει, να του μιλήσει, να του πει τον χρησμό του. Έτσι είπε λοιπόν ο Τηρεσίας και εγώ πιστοχωρώντας το αργυροκάρφο το ξύφος, στον κολαιό έβηξα, κολαιός είναι η θήκη του ξύφους, εγκατέπηξα, λέει. Έβαλα στα έγκατα λοιπόν του κολαιού, της θήκης. Και αυτός αφού ήπιε αίμα μελανό, αίμα κελενών, κελενός είναι μία της πολλές λέξεις που σημαίνει μαύρος, σκοτεινός, μελανός,
Τότε έπει μου προσήπεν λόγια, δηλαδή, μου προσήπεν ο άμωμος, ο άψογος, ο αμήμων, μάντης. Και τι του λέει, τώρα αρχίζει η κυρίως ομιλία από τον 100 στίχο της Λάμδα Ραψοδίας, η κυρίως ομιλία του Τηρεσίου. «Νός τον δίζιε μελιδέα φέδι με Οδυσσεύ», «νός τον ζητής», λέει, «δίζιε το ρήμα», «δίζιμε», είναι γνωστό ρήμα από μία ρίση του Ηρακλήτου του Εφεσίου. «Εδιζησάμινε με αυτόν», «αναζήτησε τον εαυτό μου». «Δίζιμε» σημαίνει ζητώ μεταξύ πολλών, «αναζητώ επιδιώκω». «Αναζητώ τον εαυτό μου», είπε. Είναι κάτι σαν αυτό που λέει το μαντίο των Δελφών, η προσταγή του μαντίου των Δελφών, «γνώθης αυτόν». «Νός το ζητής», λέει, «μελιδέα», γλυκό σαν το μέλι, «φέδι με Οδυσσεύ», «λαμπρέ Οδυσσέα». «Φέδιμος» είναι άλλο ένα, μια ακόμη λέξη που σημαίνει λαμπρός. «Μα δύσκολο θα σου το, να σου το κάνει», λέει, «Θεός, αργαλέον». Γι' αυτό και ο αργαλιός λέγεται έτσι, αργαλέος, είναι δύσκολος. «Γιατί δεν πιστεύω να σε λησμονήσει ο γεωσύστης, ο ενωσίγεος, που θυμό έθεσε για σένα μέσα του», κότος είναι μία άλλη λέξη για την οργή, για το μίσος. Έθεσε λοιπόν κότο, θυμό μέσα του, οργίστηκε. «Χολωμένος», λέει, «που τον προσφυλεί γιο του τύφλωσες. Αλλά ακόμη και έτσι κακά πάσχοντες θα φτάσετε, αν θέλεις την επιθυμία σου να κρατήσεις και των εταίρων. Όποτε το πρώτον προσπελάσεις με την καλόφια ευθυνία στη θρηνακή ανήσω, έχοντας ξεφύγει τον Ιωηδή Πόντο». Είναι ένας από τους σταθμούς που θα δούμε παρακάτω στην Οδύσσια. «Να βόσκουν θα έβρετε βόδια και παχιά πρόβατα του ηλίου», λέει. Και για τον ήλιο τώρα έχει αυτό το στίχο, «ο οποίος πάντε φορά και πάντε επακούει». Όλα τα βλέπει επί ώρα και όλα τα ακούει. Επακούω. Ακούω ώστε να απαντήσω, ώστε να απαντήσω στην προσευχή του αυτού που κάνει, αυτού που επακούω τέλος πάντων. Ναι. «Αυτά αν απείραχτα αφήσεις και αν ως το σκέφτεσαι, στην Ιθάκη όσα κακά κι αν πάθετε θα φτάσετε. Αν όμως τα αρπάξεις», λέει, «σύνιε», σύνομε σημαίνει βλάπτο. «Αν λοιπόν τα βλάψεις, τότε τεκμέρωμέ σου», λέμε σήμερα τεκμήριο, τεκμαρτό εισόδημα, δεν λέμε. «Τεκμέρωμέ, σου βεβαιώνω λοιπόν τον όλεθρο της νιός και των εταίρων. Και εσύ ο ίδιος αν ξεφύγεις, όψιμα, οψέ, κακός νιε, νέομε» είναι το ρήμα, θα επιστρέφω, από εδώ και βγαίνει και ο νόστος. «Όψιμα λοιπόν, αργά, κακός θα φτάσεις, έχοντας απολέσει πάντας εταίρους», όλους τους εταίρους. Τώρα εδώ τι γίνεται, «επί νιός αλωτρίας». Όλα αυτά του τα έχει πει ο Αληθέρσης. Ο Αληθέρσης ήταν ένας μάντης, ο οποίος βρισκόταν στην Ιθάκη όταν ο Οδυσσέας έφυγε για να πάει στην Τρία. Αυτός το λέει, τα λέει αυτά, τα γνωρίζουν αυτά, λέγονται αυτά στο Β174 με 6 της Οδύσσιας. Δηλαδή ο Οδυσσέας πάντοτε ήξερε το πεπρωμένο του αυτό. Δηλαδή ότι θα γυρίσει μετά από 20 χρόνια, αργά θα έχει χάσει όλους τους εταίρους σε ξένο καράβι και θα, βρει και θα έχει πολλά βάσανα στο δρόμο, θα βρεις βάσανα στον Νίκολα ή θα έχεις βάσανα στο δρόμο. Αυτά ο Οδυσσέας πάντοτε τα ήξερε. Σαν να ήθελε δηλαδή να αποσύσει το πεπρωμένο αυτό από πάνω του, αλλά τελικά δεν το κατάφερε. Ο Τηρεσίας εδώ το επιβεβαιώνει ότι θα γίνει έτσι όπως του το είχε πει. «Και θα βρεις βάσανα στον Νίκο. Άνδρες», λέει, «υπερφιάλους που το βιό σου κατατρώγουν, ζητώντας την ισόθεη σύζυγο και πρικιά δίνοντας, αλλά εκείνο της βιαιότητες θα ξεπληρώσεις ελθόν», όταν έλθεις δηλαδή. Α, εδώ ο Οδυσσέας ακούει πρώτη φορά για τους μυστήρες. Θα του μιλήσει ξανά η θεά Αθηνά στο Νι 376. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτό τώρα, αυτή η αναφορά εδώ στους μυστήρες του Τηρεσίου είναι μία ιστορία που λέγεται πολύ νωρίς μέσα στην ιστορία του Οδυσσέως, μέσα στο ταξίδι του Οδυσσέως. Γιατί, αν θυμάστε,
οι μνηστήρες, το λέει στο Β89, στη Β' Ραψοδία 89 στίχο, λέει ότι τα τελευταία 3 χρόνια έρχονται οι μνηστήρες στο παλάτι του Οδυσσέως και τρώνε και πίνουνε το βιός του. Όμως, πρώτα συναντάει τον Τηρεσία, μετά γίνεται η καταστροφή, η τελική καταστροφή στο νησί του Ηλίου και μετά φτάνει μόνο στην Καλυψό και μένει επί 7 χρόνια. Δηλαδή, η ιστορία αυτή για τους μνηστήρες ακούγεται πολύ πριν συμβεί. Γιατί τώρα αυτή την ιστορία τη διηγείται ο Οδυσσέας στους Φαίακες. Και λέει παρακάτω, στίχος 119. «Και όταν πάλι τους μνηστήρες τα μέγαρά σου αποκτήνεις, δόλια ή αναφανδών με οξύχαλκο, να έρχεσαι έπειτα λαβών καλόπιας του κουπί, ευήρες ερετμών, ώσπου σε αυτούς να αφηχθείς που δεν γνωρίζουν θάλασσα, άνδρες, που δεν γνωρίζουν θάλασσα δηλαδή, ουδέ αλάτι αναμειγνύουν στο φαγητό που τρώνε, ούτε γνωρίζουν τις κιανοπάριες νύες με τις κιανές παριές», δηλαδή τα όμορφα αυτά τα βαμμένα φινικοπαρίους, λέει, με τις κόκκινες παριές τα πλοία, «ουδέ καλόπια στα κουπιά που σαν φτερά στις νύες είναι, και ένα σημάδι θα σου πω πολύ ευδιάκριτο που δεν θα σου ξεφύγει, όποτε συμβληθείς με άλλον οδύτη και σου υπεί αθυριλιγός, αθυριλιγόν έχεις». Αθυριλιγός είναι μία λέξη σύνθετη από τη λέξη αθύρ με ήττα που σημαίνει στάχη, πολύ ωραία λέξη, αθύρ, και τη λέξη λιγός που σημαίνει βλάβη, φθορά. Ο αθυριλιγός είναι το λιχνιστήρι λοιπόν. Όποτε λοιπόν συναντήσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα σου πει ότι αυτό που κρατάς στον ώμο σου δεν γνωρίζει τι είναι και θα σου πει ότι είναι ένα λιχνιστήρι που έχει στο λαμπρό σου ώμο, τότε στη γη μπήξε το καλόπια στο κουπί, ιεροπρακτώντας καλά στον Ποσειδώνα άνακτα, αρνί και τάβρο και γουρούνων επιβίτορα κάπρο, και ήκαδε γυρίζοντας να κάμεις ιερές εκατόμβες τους αθανάτους θεούς που τον ευρύ ουρανό έχουν. Εδώ είναι μια ιστορία την οποία του λέει δηλαδή ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να εξηλαιωθεί απέναντι στον Ποσειδώνα. Αυτή την ίδια ιστορία που ακούσατε με το κουπί που πρέπει να πάρει ο Οδυσσέας ώστε να εξηλαιωθεί, την αναφέρει ο Νικόλαος Πολίτης στις παραδόσεις. Στις παραδόσεις του είναι η ιστορία 207 της σελίδας 88 από αυτές τις εκδόσεις γράμματα, και η αφορά τον Άη Ηλιά. Τον Άη Ηλιά που τις εκκλησίες του τις βρίσκουμε πάνω στις κορυφές των βουνών. Ο Άη Ηλιάς και ο προφήτης Ηλίας δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Ο προφήτης Ηλίας της Παλαιάς Διαθήκης εννοώ. Έχει άλλο μύθο, άλλη ιστορία ο προφήτης Ηλίας, ναι, και άλλη ιστορία ο Άη Ηλιάς. Ο Άη Ηλιάς είναι παραφθορά της λέξης ήλιος. Γι' αυτό και στείνεται πάνω στις κορυφές. Και λέει λοιπόν εδώ η παράδοση. Η παράδοση είναι από την Αχαΐα. Λέει, ο Άη Ηλιάς ήταν ναύτης και πέρασε παραλυμένη ζωή. Ύστερα όμως μετανόησε για όσα έκαμε και εσυχάθη τη θάλασσα. Άλλοι πάλι λένε πως επειδή έπαθε πολλά στη θάλασσα και πολλές φορές εκόντεψε να πνιγεί, ευαρέθη τα ταξίδια και αποφάσισε να πάει εις μέρος που να μην ξέρουν τι είναι θάλασσα και τι είναι καράβια. Βάνει το λοιπόν στον ώμο του το κουπί του και βγαίνει στη στεριά και όποιον απαντούσε τον ρωτούσε τι είναι αυτό που βαστάει. Όσο του έλεγαν κουπί, τραβούσε ψηλότερα, ώσπου έφτασε στην κορυφή του βουνού. Ρωτά τους ανθρώπους που ήβρε εκεί τι είναι και του λένε ξύλο. Κατάλαβε λοιπόν πως αυτοί δεν είχαν δει ποτέ τους κουπί και έμεινε μαζί τους εκεί στα ψηλά. Δηλαδή, οι ιστορίες, οι μύθοι μας, οι ιεροί μας μύθοι δεν έχουν καταστραφεί. Γίναμε για αιώνες πολλούς, γίναμε αγράμματοι, γίναμε σκλάβοι. Τα ψήγματα όμως, αυτά, η ουσία μάλλον της ιερής μας μυθολογίας εξακολουθεί να υφίσταται. Είναι στο χέρι μας να ξαναθυμηθούμε τις ιστορίες αυτές, να επανασυνδέσουμε τους μύθους, να εμβαθύνουμε στους μύθους. Είναι η ιερή μας παράδοση και πρέπει να την γνωρίσουμε και να την συνεχίσουμε. Και υποχρέωση. Και υποχρέωση μας βεβαίως. Γιατί ο Αναστάσεις λέει
δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζουμε τα όσια και τα ιερά της φυλής μας. Και μια και το ανοίξαμε αυτό το βιβλίο, έχει στο 176 μιλάει για τον ιερέα του Απόλλωνα και λέει: όταν γεννήθη ο Χριστός, ένας ιερέας του Απόλλωνα έκανε θυσία παρακάτω από το μοναστήρι της Παναγιάς στο Λογάρι, εις της Λιβαδιάς στο δρόμο. Έξαφνα παρατάει τη θυσία και γυρίζει και λέει στο λαό: αυτή τη στιγμή γεννήθη Υιός Θεού που θα έχει μεγάλη δύναμη σαν του Απόλλωνα. Και τι λέει η παιδιά μετά? Στα ύστερα όμως ο Απόλλωνας θα τον νικήσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στίχος 134. Και ο θάνατος, λέει, άμα εξηλαιωθείς με αυτόν τον τρόπο στον Ποσειδώνα, ο θάνατος έξω από τη θάλασσα, πολύ μαλακός θα σου έρθει, που θα σε πεθάνει υπογείρας ευτυχές βαρημένος. Θα πεθάνεις δηλαδή ευτυχισμένος, ήσυχος. Και γύρω οι λαοί ευδαίμονες θα είναι, και αυτά με αληθοσύνη, με νημερταία είναι. Αυτά, λέει, είναι αψευδή που σου λέω, είναι αληθινά που σου λέω. Όπως ο Προτέας στο Δέλτα 561, στο τέλος που λέει τον χρησμό στο Μενέλο, στο τέλος μιλάει για το τέλος της ζωής του. Του δίνει χρησμό και για το πώς θα είναι το τέλος της ζωής του Μενελά. Έτσι και εδώ ο Τηρεσίας λέει για στον Οδυσσέα πώς θα είναι το τέλος της ζωής του. Έτσι είπε, και εγώ απαντώντας προσείπα: Τηρεσία, τούτα μου έκλωσαν αυτοί οι θεοί. Επέκλωσαν, είναι η κλωθό που λέει, η κλωθό, η λάχεσης και η άτροπος, έτσι. Μου επέκλωσαν, λέει, αυτά οι θεοί. Αλλά εμπρός τούτο είπε μου και αληθινά κατάλεξε. Της μητρός μου ορώ την ψυχή της κατατεθνίας, έχει πεθάνει, λέει, της νεκρής. Σιωπηλή να κάθεται κοντά στο αίμα, ουδέ το γιο της άντεξε κατά πρόσωπο να ειδεί, ουδέ να προσφωνήσει. Υπέ μου Άναξ, βασιλιά τον αποκαλεί, πώς θα με αναγνώριζε ότι είμαι εγώ αυτός? Έτσι είπα και αμέσως εκείνος απαντώντας μου είπε: Ρίδιον τι έπος, εύκολος, λέει ο λόγος, ράδιον που λέμε, ράδιος είναι ο εύκολος. Εύκολος ο λόγος που θα σου πω και στις φρένες να τον θέσεις. Όποιον αφήνεις από τους κατατεθνεώτες νεκρούς στο αίμα πιο κοντά να φτάσει, αυτός την αλήθεια θα σου πει, και σ' όποιον αρνείσαι αυτός πάλι πηγαίνει πίσω. Έτσι ως είπεν η ψυχή έβη στο δόμο του Άδου Έσω, του Τηρεσίου Άνακτος, αφού τα θέσπατα κατέλεξεν. Αυτό είχε να πει ο Τηρεσίας. Έχει τελειώσει ο Τηρεσίας, λοιπόν. Έχει φύγει στα βάθη του κάτω κόσμου. Οδύσσια ραψοδία Λάμβα, στίχος 150, είναι το τέλος της ομιλίας του Τηρεσίου. Όμως δεν έχουμε πει ποιος είναι ο Τηρεσίας. Υπάρχει δηλαδή μυθολογία έξω από την Οδύσσια. Την αναφέρει ο Απολλόδωρος στη βιβλιοθήκη του, βιβλίο τρίτο, 6 είναι 7. 6 κεφάλαιο, 7 χωρίο. Βρισκόταν ανάμεσα στους Θηβαίους ένας μάντης, ο Τηρεσίας, ο γιος του Ευήρους και της νύμφης Χαρικλός, από τη γενιά του Ουδαίου του Σπαρτού, που είχε χάσει το φως του, λέει. Είναι λοιπόν γιος του Ευήρους και της Χαρικλός, πολύ ωραίο όνομα, Χαρικλό. Για την τύφλωση και τη μαντική του λέγονται διάφορες ιστορίες. Άλλοι λένε ότι τον τύφλωσαν οι θεοί γιατί φανέρωσε στους ανθρώπους τα μυστικά τους. Ο Φερεκίδης λέει ότι τυφλώθηκε από την Αθηνά, γιατί η Χαρικλό ήταν αγαπητή στην Αθηνά και ο Τηρεσίας είδε τη θεά ολόγυμνη και εκείνη σκέπασε με τα χέρια της τα μάτια του και τον έκανε τυφλό. Και όταν η Χαρικλό την παρακάλεσε να του ξαναδώσει το φως του, εκείνη δεν μπορούσε να το πράξει αυτό, του καθάρισε όμως τα αυτιά και τον έκανε ικανό να διακρίνει και να ερμηνεύει όλες τις λαλιές, τις φωνές των πουλιών και του χάρισε ένα ραβδί από κρανιά με το οποίο βάδιζε όπως αυτοί που έχουν το φως τους. Τι λέει τώρα? Αυτή την ίδια ιστορία τη λέει ο Καλλήμαχος. Ο Καλλήμαχος είναι ένας φιλόλογος που φίτησε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας την εποχή του 2ου και του 3ου Πτολεμαίου. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο ύμνο στην Αθηνά που λέγεται «Η Σλουτρά της Παλάδος». Στίχος 305 με 240, όχι, συγγνώμη, είναι ο στίχος 100, λέει:
για την ίδια ιστορία ότι η Αθηνά τύφλωσε τον Τηρεσία και η Χαρικλό διαμαρτυρήθηκε και λέει η Αθηνά, μην διαμαρτύρεσαι, λέει, μην νομίζεις ότι εγώ ήθελα να του κάνω κακό στο γιο σου, λέει. Αυτά, λέει, η Αθηνά δεν χαίρεται να παίρνει το φως των ανθρώπων. Αυτά, λέει, τα ρυθμίζουν κρόνιοι νόμοι, λέει στο στίχο 100. Κρόνιοι δώδε λέγονται νόμοι. Δηλαδή, είδε αυτός γυμνή την Αθηνά. Ο Τηρεσίας είδε γυμνή την Αθηνά. Τι σημαίνει? Είδε γυμνή τη διάνοια. Δηλαδή, έχει πάψει να υφίσταται η όρασή του με την τυπική έννοια που έχει ο άνθρωπος. Βλέπει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε εμείς. Μπορεί να δει κάτι παραπάνω από εμάς. Με την έννοια του γνωρίζει. Ναι. Γι' αυτό και ο Σοφοκλής τον παρουσιάζει έτσι στον Ειδίποδα Τύρανο. Ο Ειδίπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρόλο που βλέπει, δεν γνωρίζει, ενώ ο Τηρεσίας, ενώ είναι τυφλός, βλέπει, γνωρίζει. Ο Ισίωδος λέει, πάλι συνεχίζει ο Πολόδωρος, ο Ισίωδος λέει ότι αντίκρισε στην Κυλλήνη δύο φίδια που ζευγάρωναν και επειδή τα τραυμάτισε έγινε από άντρας γυναίκα. Αλλά όταν ξαναείδε τα ίδια φίδια να ζευγαρώνουν και πάλι ξανά έγινε άντρας. Γι' αυτό όταν η Ήρα και ο Ζεύς αμφισβητούσαν ποιοι ειδονίζονται περισσότερο κατά τη συνουσία, οι άνδρες ή οι γυναίκες, κατέφυγαν σε αυτόν για μια έγκυρη απάντηση. Και εκείνος είπε ότι αν υπολογίσουμε 10 δέκατα την ειδονή της συνουσίας, το 1 απολαμβάνουν οι άνδρες και τα 9 οι γυναίκες. Γι' αυτό λέει η Ήρα τον τύφλωσε, όμως ο Ζεύς του χάρισε τη μαντική. Τώρα, ο Τηρεσίας έζησε ως τα βαθιά γεράματα και οι Θηβαίοι πήγαιναν και τον συμβουλεύονταν. Πέθανε πώς? Πέθανε κατά τη διάρκεια της, μάλλον μετά τη λήξη της, αν θυμάστε την ιστορία εκείνη με την άλωση της Θήβας, από τους 7 επιθήβες, την ιστορία που λέει ο Σοφοκλής. Όταν λοιπόν ήρθαν αυτοί από το Άργος και περικύκλωσαν, πώς λέγεται αυτό, τη Θήβα, που υιόρκησαν τη Θήβα, ο Τηρεσίας, επειδή δεν υπήρχε μέλλον, πώς λέγεται αυτό, θα την καταλάμβαναν αργά ή γρήγορα, πήρε λοιπόν τα γυναικόπαιδα ο Τηρεσίας, τα οδήγησε έξω από τη Θήβα και φτάσαν κάπου στο Τηλφούσιον όρος και εκεί υπάρχει μια τηλφούσα κρίνη και ερχόντουσαν, λέει, από την πόλη, από την οδηπορία και ήπιε αυτό το κρύο νερό της πηγής και δεν άντεξε και πέθανε. Έτσι λέει ο μύθος. Αυτό μπορεί να είναι συμβολικό, μπορεί να σημαίνει κάτι. Τώρα, αυτή την τυλφούσα, η τυλφούσα κρίνη βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Τηλφουσίου, όπου υπήρχε ναός ιερό του Τηλφουσίου Απόλλωνος. Αυτό το βουνό, το όρος, έχασε αργότερα το όνομά του και ονομαζόταν Πέτρα. Το Τηλφούσιον όρος βρισκόταν απέναντι από τη λίμνη Κοπαίδα. Η Κοπαίδα αργότερα αποξηράνθηκε. Ανάμεσα λοιπόν στο Τηλφούσιον όρος και στην Κοπαίδα υπήρχε ένα στενό. Ανάμεσα στην Πέτρα μάλλον και στην Κοπαίδα. Το στενό αυτό πέρασμα έγινε γνωστό στα νεότερα χρόνια από την νικηφόρα σύγκρουση του Δημητρίου Υψηλάντη με τους Τούρκους στις 12 Σεπτεμβρίου του 1829. Οι Τούρκοι λοιπόν είχαν μια συγκεκριμένη πορεία, επρόκειτο να περάσουν από την Αττική και Βοιωτία προς τη Λάρισα από αυτό το στενό. Ο Δημήτρης Υψηλάντης, τιμή και δόξα που αναφέρουμε το όνομά του, ναι, έμαθε ότι από εκεί θα περνούσαν, κατέλαβε τα στενά με αποτέλεσμα την πλήρη πανολεθρία των Τούρκων και αυτοί αναγκάστηκαν μετά να κλείσουν μια συμφωνία με μια συνθήκη με τον Υψηλάντη, σύμφωνα με την οποία αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη Λαμία. Δηλαδή ήταν επιτυχής αυτή η σύγκρουση. Αυτή λοιπόν την τυλφούσα κρίνη την αναφέρει ο Στράβων και αναφέρει εκεί ότι επειδή πέθανε πίνοντας το νερό της, εκεί βρισκόταν και το τάφος του Τηρεσίου. Όπως βλέπετε, η πατρίδα μας είναι θεοβάδιστη. Τη βάδισε, υπήρχε ιερό του Απόλλωνος, τη βάδισε ο Τηρεσίας, τη βάδισε ο Υψηλάντης. Τα χώματά μας είναι ιερά, είναι ποτισμένα με το αίμα των ηρώων μας.
έχουμε μεγάλη, μεγάλη ευθύνη. Ναι. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την Οδύσσεια, εκεί όπου εμφανίζεται η μητέρα. 151 στίχος. Και εγώ, λέει, έμεινα έμπεδος, δηλαδή σταθερός σε εκείνο το σημείο, ώσπου η μητέρα ήρθε και ήπιε αίμα σκοτεινό. Και αμέσως με γνώρισε, λέει, και ολοφυρωμένη έπεπτερώντα προσίβδα, είπε λόγια φτερωτά. Αυτό το ολοφυρωμένη είναι πολύ ωραία λέξη. Ολοφύρωμε σημαίνει, το μέγατο λεξικό λέει, παρά το όλος φύρινε αυτόν. Φύρο σημαίνει αναμειγνύω. Δηλαδή, ταράζεται όλος ο εαυτός όταν ολοφύρεσαι. Τη λέξη τη λέμε στο φύρδιν μίγδιν λέμε. Δηλαδή είναι αναμειγμένα όλα τα πράγματα. Τη λέμε στη λέξη φύραμα. Ήρθε λοιπόν ολοφυρωμένη και τι λέει. Μιλάει τώρα η Αντίκλεια, η μητέρα του Οδυσσέως. Λέει, τέκνο μου, πώς ήλθες υποζώφων σκοτεινών ενώ ζωντανός είσαι. Χαλεπών αυτά οι ζωντανοί να βλέπουν. Είναι δύσκολο, λέει, να το βλέπουν οι ζωντανοί, γιατί ανάμεσα μεγάλη ποταμή και δεινά ρήθρα. Ρήθρον είναι η πλαγιά του ποταμού, το μέρος όπου ρέει ο ποταμός. Ο ωκεανός πρώτα, που είναι αδύνατο να περάσεις, όντας πεζός, αν κάποιος δεν έχει καλό φτιαχτηνία. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότης διάπλου. Μη τώρα από την Τρία περιπλανόμενος εδώ έφτασες με νία, με καράβι δηλαδή και εταίρους μετά από πολύ χρόνο. Ούτε ήλθες στην Ιθάκη, ούτε είδες τα Μέγαρα τη γυναίκα. Έτσι είπε και εγώ πάλι απαντώντας προσήπα. Μητέρα μου, χρία με κατέβασε στον Άδη. Από την ψυχήλη χρησμό να πάρω του Θηβαίου Τηρησίου. Χρυσόμενον, ψυχή χρυσόμενον Θηβαίου Τηρησίου. Χράω είναι το ρήμα, χρύσομαι κάνει στο μέλλοντα. Γι' αυτό από εδώ βγαίνει ο χρησμός. Γιατί κοντά δεν ήρθα στην Αχαιίδα, ούτε στη δική μου γη επέβην, αλλά διαρκώς περιπλανώμαι έχοντας λύπη από τότε που κατά πρώτον επόμουν ακολουθούσα τον θεϊκό Αγαμέμνονα στο ήλιο με τα καλά πουλάρια. Εύπολον, λέει το ήλιο, το ονομάζει, τους Τρώες να μάχομαι, αλλά εμπρός τούτο είπε μου και αληθινά κατάλεξε. Ποιος την καρδιά σου δάμασε ο δυνηρός θάνατος, τ' ανηλεγείς, που τανίζεται το άλγος, αυτό θα πει, τ' ανηλεγείς. Ή μακρά νόσος, δολιχή νούσος, μακρά, δολιχός είναι ο μακρύς, δολιχός. Ή μακρά νόσος, λέει, ή το ξέφτρα Άρτεμις με τα μαλακά της Βέλ ήρθε να σε και σε σκότωσε. Είναι μια ερώτηση όπως τα δημοτικά τραγούδια. Μήπως, ποιος ο δυνηρός θάνατος πήρε, λέει, δάμασε την καρδιά σου. Ή νόσος, ή Άρτεμις, ή κάτι άλλο. Τι σε σκότωσε. Θα το δούμε την απάντηση παρακάτω. Πες μου για τον πατέρα και το γιο που εγκατέλειψα, και αν σε εκείνους είναι η βασιλεία μου, ή κάποιος ήδη άλλος άνδρας την έχει, και εγώ, λένε, δεν θα γυρίσω. Υπέ μου της νόμιμης σύγκητης βουλή και νου, μένει με το παιδί και έμπεδα πάντα φυλάσσει, ή κάποιος ήδη την πήρε τον Αχαιών ο Άριστος. Δηλαδή ρωτάει, θέλω στον κάτω κόσμο, παίρνει και δίνει πληροφορίες ο άλλος. Τι συμβαίνει εδώ, τι γίνεται. Γι' αυτό υπήρχαν τα νοικιομαντία. Τα νοικιομαντία, γι' αυτό κατεβαίνεις δηλαδή στα νοικιομαντία. Έτσι είπα και αμέσως απάντησε η σεβασμία μητέρα. Και εδώ του λέει τα νέα της Ιθάκης, που αυτός δεν τα γνωρίζει. Νέα είναι γι' αυτόν, αλλά είναι τα τελευταία, τα πιο πρόσφατα, πιο πρόσφατες ειδήσεις. Και λίαν πάρα πολύ εκείνη μένει με λυπημένη την καρδιά, μιλάει για την Πινελόπη, στα μέγαρά της. Και θλιβερές πάντα της φθήνουν οι νύχτες και οι μέρες, δάκρυ χύνοντας. Τη βασιλεία σου κανείς δεν έχει, απαντάει σε όλα τα ερωτήματά του. Αλλά αμέριμνος ο τηλέμαχος τα τεμένη νέμεται. Και σε τραπέζια εισάξια είναι συνδετημών, όπως ταιριάζει σε έξοχο άντρα να ετοιμάζουν, γιατί οι πάντες τον καλούν. Ο πατέρας σου αυτού μένει, εκεί δηλαδή, σε αγρό. Στην πόλη δεν κατέρχεται. Δεν έχει αυτό στρωμνές, κρεβάτια και χλένες και στροσίδια, ρίγια, σιγαλόεντα, στραφτερά. Αλλά τον χειμώνα καθεύδει εκεί όπου οι δούλες και οι δούλες τον οίκο. Στη στάχτη κοντά του πυρός και κακά ρούχα στο σώμα φέρνει. Από τη στεναχώρια του, γιατί ο Οδυσσέας λείπει, εκείνος ζει ικτρή ζωή.
Ναι, έπειτα σαν έλθει το θέρος και το θαλερό φθινόπωρο, παντού σε βουνό πλαγιά ηνόφυτη, ναι, Αλοΐς Ινοπέδιο λέει, σε φύλλα πεσμένα χαμηλές φτιάχνει στρωμνές, κοιμάται κατάχαμα πάνω στα φύλλα. Εκεί κοίται αυτός όλο άγχος και μέσα στις φρένες πένθος τεριεύει, το νόστο σου ποθώντας, την επιστροφή σου δηλαδή, και χαλεπό γύρας του έρχεται. Γιατί έτσι κι εγώ χάθηκα και σε θάνατον έπεσα. Και τώρα είναι την απάντηση που έγινε η ερώτηση παραπάνω. Ούτε εμένα στα μέγαρα η τοξεύτρια ή ο χέρα Άρτεμις με τα μαλακά της βέλη ήρθε και με σκότωσε. Ούτε κάποια νόσος επήλθε που πάρα πολύ με έλυσε στη γερή από τα μέλη παίρνοντας την ψυχή. Αλλά εμένα ο πόθος σου και η έγνοια σου φέδει με Οδυσσέφ, λαμπρέ Οδυσσέα, και η φιλοφροσύνη σου τη γλυκιά ψυχή μου πήρε. Έτσι είπε και εγώ ήθελα στη σκέψη μου της μητέρας την ψυχή να πιάσω της πεθαμένης, της κατατεθνής. Τρεις φορές όρμησα καθώς να την πιάσω επιθυμούσα και τρεις από τα χέρια μου σκιά όμοια ή και όνειρο πέταξε. Το ίδιο συμβαίνει στο ψι 99 της Ιλιάδος, όπου ο Αχιλλέας προσπαθεί να πιάσει την ψυχή του Πατρόκλου που έρχεται στο όνειρό του και απλώνει τα χέρια και πιάνει τον αέρα, δεν μπορεί. Και άγχος οξύ μου έγινε στην καρδιά περισσότερο και μιλώντας έπιπτε ρωτά προσείπα, «Μητέρα μου, γιατί δεν μένεις να σε πιάσω που θέλω να αγκαλιαστούμε με τα χέρια έστω και στον Άδη και αφότεροι των Γριερών να χαρούμε εγώ?» Ή μήπως το είδωλο τούτο η τρομερή Περσεφόνη κίνησε, ώστε έτη μάλλον ακόμη περισσότερο οδυρώμενος να στενάζω? Έτσι είπα και αμέσως απάντησε η σεβασμία μητέρα, «Όχου μου τέκνον εμών, περί πάντων κάμωρε φωτών, είσαι λέει ο κακόμοιρος των ανδρών, πιο πάνω από όλους τους άνδρες είσαι κακόμοιρος. Ούτε εσένα η Περσεφόνη του διώσει τη γατέρα εξαπατά. Αλλά αυτή η τύχη είναι των βρωτών όταν πεθάνουν». Οδύσσια, ραψοδία λάμδα, Νέκια δηλαδή, στίχος 215. Ο Οδυσσέας βρίσκεται στον κάτω κόσμο, έχει συναντήσει τον Τηρεσία, που είναι ο λόγος για τον οποίο κατέβηκε, έχει πάρει χρησμό από αυτόν, έχει μάθει γιατί ταλαιπωρείται, τι πρέπει να κάνει δηλαδή. Σταματήσαμε λίγο πριν το τέλος της συνομιλίας με τη μητέρα του. Αρχίζει μετά να μιλά με τη μητέρα του και λίγο πριν το τέλος είμαστε. Όπου μαθαίνει από τη μητέρα του τα νέα της Ιθάκης. Η μητέρα του έχει πεθάνει από τον καημό της. Ο πατέρας του, ο ήρωας Λαέρτης, ζει απομονωμένος μέσα σε χαλεπό γύρας. Ο Τηλέμαχος είναι καλά, αλλά οι μνηστήρες έχουν εγκατασταθεί στο παλάτι και δεν φεύγουν. Και απαντά σε μια φράση του, λέει ο Οδυσσέας, ακόμα λέει οδυρώμενο στενάζω, και απαντάει η σεβασμία μητέρα του, πότνια μήτυρ, «Όχου μου τέκνο μου, περί πάντων κακόμοιρε ανδρών, φωτών», λέει, φωτών. Φως, φωτός είναι ο άνδρας με οξία. «Ούτε σένα η Περσεφόνη του διώσει τη γατέρα εξαπατά, αλλά αυτή η τύχη είναι των βρωτών όταν πεθάνουν». Και έχει εδώ τώρα μια καταπληκτική, τέσσερις στίχους καταπληκτικούς. «Γιατί πια ούτε σάρκες και οστά οι ίνες δεν συνέχουν, αλλά αυτά του πυρός το κρατερό μένος που λάμπει τα δαμάζει, αφού πρώτα εγκαταλείπει τα λευκά οστά το θυμικό, ο θυμός, και η ψυχή σαν όνειρο φτερουγίζοντας πετά». Ο θυμός, είπαμε, δεν σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα θυμός, οργή στον Όμηρο. Θυμός είναι η ψυχή ως έδρα των ψυχικών δυνάμεων, επίσης η ζωή, η βούληση, το φρόνημα, επίσης η ψυχική διάθεση. Όταν θέλει να πει θυμός όπως τον λέμε σήμερα, λέει μήνης, η οργή, το θυμό, την οργή. Αλλά εδώ η καλύτερη, η πιο κατανοητή μετάφρασή του είναι θυμικό. Και τι άλλο ήθελα, αυτή την ωραία φράση, «και η ψυχή σαν όνειρο φτερουγίζοντας πετά, αλλά προς το φως τάχιστα ποθεί, και αυτά πάντα να γνωρίζεις για να τα υπείς πίσω στη γυναίκα σου». Δηλαδή εδώ έχουμε κάτι, έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στον επισκέπτη του κάτω κόσμου και στην μητέρα. Οι δυο μας τέτοια λόγια ανταλλάσαμε
Και οι γυναίκες ήρθαν, εδώ τελειώνει δηλαδή η συνομιλία με τη μητέρα και λέει, οι δυο μας τέτοια λόγια ανταλλάσσαμε και οι γυναίκες ήλθαν, γιατί παρότρινε η ένδοξη Περσεφόνια, η αγαβή Περσεφόνια. Με αλλαγή τόνου γίνεται αγάβη, γίνεται το όνομα, γίνεται ένα όνομα. Το χρησιμοποιούσαν το όνομα, είναι μια νηριίδα που τη λένε αγάβη, είναι και η μητέρα του Πενθέως, αν θυμάστε, η αδελφή της, της Εμέλης. Αγάπη σημαίνει ένδοξη, επιφανής, αγέροχη. Της παρότρινε λοιπόν η αγέροχη, η αγαβή Περσεφόνια, ας το πούμε καλύτερα. Όσες αρίστον σύγκητες ήσαν ή θυγατέρες, ή σύζυγοι άλοχοι ή θυγατέρες λοιπόν είναι οι γυναίκες που θα ακολουθήσουν. Εκείνες γύρω από το μελανό αίμα όλες μαζεύτηκαν και εγώ πάλι σκεφτόμουν πώς να ρωτήσω εκάστη. Και αυτή μέσα μου αρίστη εφάνηκε βουλή, να αποσπάσω το μακρύ ξύφος από τον παχύ μυρό και να μην αφήνω να πίνουν συνάμα όλες αίμα μελανό. Σκέφτηκε να έρχεται μία-μία, να μην τις αφήσει όλες μαζί να πίνουν αίμα, γιατί κάθε φορά που πίνουν αίμα οι ψυχές μιλούν. Εκείνες μία-μία λοιπόν ήλθαν και εκάστη από τη, για τη γενεά της αγόρευε. Και εγώ ρωτούσα απάσας, όλες τις ρωτούσα. Τότε λοιπόν πρώτη την Τυρό είδα, ύψιλον ωμέγα, από καλόν πατέρα, ευπατέριαν λέει το κείμενο, που έλεγε του αμόμου Σαλμονέως απόγονος ότι είναι και είπε του Κρυθέως γυναίκα πως ήταν του Αιωλίδου. Ο Σαλμονεύς και ο Κρυθέως είναι αδέλφια. Ας πούμε τον μύθο της και θα δούμε, ας πούμε τι λέει το κείμενο και θα δούμε μετά. Εκείνη ποταμόν ερωτεύτηκε τον θεϊκό Ενιπέα, πολύ κάλλιστος των ποταμών που επί γης τρέχουν, και στου Ενιπέο σύχναζε τα καλά ρήθρα. Σε αυτόν μοιάζοντας ο γεΐοχος ενωσίγεος, ο Ποσειδών δηλαδή, στην εκβολή του ποταμού με τις δίνες πλάγιασε μαζί της και σκοτεινό κύμα τους περικύκλωσε με όρος ίσο και, που κυρτώθηκε και έκρυψε θεό και θνητή γυναίκα και της έλυσε την παρθενική ζώνη και ύπνο κατέχησεν. Όμως αφού ετέλεσεν ο Θεός ερωτικά έργα, της έσφιξε το χέρι και είπεν ονομάζοντάς την. Χαίρε γυναίκα για τον έρωτα. Στο πέρασμα του χρόνου θα τέξεις αγλαά τέκνα, αφού άκαρπες δεν είναι οι στρωμνές των αθανάτων. Και εσύ να φροντίσεις να τα αναθρέψεις. Τώρα έρχω προς το δώμα και κρατήσου και μη τε ονοματίζεις. Μη λες δηλαδή τι συνέβη. Λοιπόν εγώ είμαι ο Ποσειδών ο ενωσύχθων. Έτσι είπε και σε πόντο καταδύθηκε κυματώεντα. Εκείνη κυοφόρησε και τον Πελία έτεκε και τον Ηλέα. Ο Πελίας λοιπόν και ο Νηλέας. Ο Νηλέας είναι ο πατέρας του Νέστορος, ο ιδρυτής της Πύλου. Ο Νέστορ είναι, λαμβάνει μέρος και στην Ιλιάδα και στη Ραψοδία. Τον έχουμε δει και στην Οδύσσια. Τον έχουμε δει στη Γάμα Ραψοδία. Εκεί καταφεύγει ο Τηλέμαχος για πρώτη φορά για να μάθει νέα για τον πατέρα του. Που κρατερεί, ο Πελίας λοιπόν και ο Νηλέας ήταν κρατεροί θεράποντες του μεγάλου Διός. Έγιναν αμφότεροι. Ο Πελίας στην ευρύχωρη Ιολκό κατοικούσε με τα πολλά κοπάδια και ο άλλος, ο Νηλέας δηλαδή, στην αμμώδη Πύλο. Τους άλλους, τον Κρυθέα, έτεκε βασίλισσα μεταξύ γυναικών. Εκτός δηλαδή από τα παιδιά του Ποσειδώνος, τον Νηλέα και τον Πελία, γέννησε η Τυρό και άλλα παιδιά από τον Κρυθέα. Τον Έσονα, που ήταν ο πατέρας του Ιάσονος, τον Φέριτα, που είναι ο ιδρυτής της πόλεως των Φερών, και τον Αμυθάωνα, τον Υπομάχο, ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο μύθο. Αυτός λοιπόν, να δούμε λίγο, ο Κρυθέας είναι ο ιδρυτής της Ιολκού. Να δούμε λίγο τον Φέριτα. Οι Φερές που έχτισε, Φερέ είναι η πόλη, μια πόλη της Θεσσαλίας που χτίστηκε κατά παράδοση υπό του Φέριτος, του γιου του Κρυθέως λέει. Επί του χώρου των Φερών έχει χτιστεί το χωρίο Βελεστίνων. Γι' αυτό και τον Ρήγα τον λένε μια Φεραίο και μια Βελεστινή. Είναι στο ίδιο μέρος χτισμένα αυτά. Στην πόλη Φερέ υπήρχε λατρεία της Αρτέμιδος με το προσωνύμιο Φεραία, ταυτιστήσαμε την Εκάτη και τη λατρεία της Ιτωνίας Αθηνάς, έτσι πληροφοριακά. Τι ήθελα να δω για την Τυρό, γράφω πουθενά, όχι δεν γράφω κάτι άλλο. Λοιπόν,
Μετά την Πυρό συναντά την, έρχεται η Αντιόπη. Την Αντιόπη είδα του Ασοπού τη Θυγατέρα, που στου Διός καυχόταν την αγκαλιά που στιμήθηκε και έτεκε δύο παιδιά, τον Αμφίωνα και τον Ζήθο, τους γνωστούς Ζήθος με Ήτα και Περισκομένη, όχι με Ύψιλον. Ο Αμφίων λοιπόν και ο Ζήθος είναι δύο αδέρφια που τα γνωρίζουμε για το χτίσιμο της Θήβας. Ο μύθος λέει ότι τους βράχους για το χτίσιμο του τείχους, ο Ζήθος τους έφερνε πάνω στον ώμο του γιατί ήταν πολύ δυνατός και ο Αμφίων τους έλκυε με τη μουσική και έχτιζε με τη μουσική. Αυτό θα το έχω ακούσει τώρα τελευταία να μιλούν. Έχω ακούσει αρκετά 2-3 βίντεο στο διαδίκτυο που μιλούν για την ταλάντωση, τη χρήση της ταλάντωσης του ήχου σε διάφορες ενέργειες, σε διάφορες πράξεις, σε διάφορα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Ο ήχος είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε μελετήσει. Ναι. Που πρώτη, λέει αυτή ο Αμφίων και ο Ζήθος, τη Θήβας θεμέλια έκτισαν της Επτάπυλης. Είναι δηλαδή οι ιδρυτές της Θήβας. Και την πύργωσαν, επειδή απύργωτοι δεν είναι δύνατο να κατοικούν την ευρύχωρη Θήβα, και ας ήταν κρατεροί. Λοιπόν, λίγο για τον Ζήθο. Ο Παυσανίας λέει στα βιωτικά του, στο κεφάλαιο 5, 6, χωρίο 6 και λοιπά, και μετά. Ως βασιλείς, λέει, ο Αμφίων και ο Ζήθος προσάρτησαν την κάτω πόλη στην Καδμία και έδωσαν στις δύο εγκαταστάσεις το όνομα Θήβε για την συγγένειά τους με τη Θήβη. Η Θήβη ήταν η σύζυγος του Ζήθου. Ο Αμφίων πάλι από τη μεριά του είχε νυμφευθεί μάλλον την Ιώβη. Η Ιώβη ήταν εκείνη που είχε κάνει τα πολλά παιδιά και είχε μεμφθεί τη Λιτό και έλεγε εκείνη είχε κάνει μόνο δύο, ενώ η Ιώβη είχε κάνει 7 και 7 νομίζω, και είχε μεμφθεί την Λιτό για τα δύο της παιδιά που ήταν ο Απόλλων και η Άρτεμις. Και έτσι ο Απόλλων και η Άρτεμις σκότωσαν τα παιδιά της. Τώρα αυτό είναι εντελώς συμβολικό, γιατί δεν μπορεί ο Θεός Απόλλων και η Άρτεμις να σκοτώσουν τα παιδιά αυτής της γυναίκας. Πόσο Αμφίων τραγουδούσε και το τείχος χτιζόταν υπό τους ήχους της λύρας του, δεν το ανέφερε στο ποίημά του ο Όμηρος. Λέει ο Παυσανίας, ο Αμφίων φημίστηκε ως δεξιοτέχνης στη μουσική, γιατί και την λυδική αρμονία είχε μάθει από τους ίδιους τους λυδούς, αφού τους συγγένευσε με τον Τάνταλο. Ο Τάνταλος ήταν ο πατέρας της Νιώβης, ήταν ο πεθερός του δηλαδή, και γιατί επινόησε λύρα με τρεις επιπλέον χορδές, πλην των τεσσάρων που υπήρχαν παλαιότερα. Ο ποιητής του έπους Ευρωπία, που αποδιδόταν στον Κορίνθιο Εύμηλο, έχουμε δηλαδή άλλο ένα έπος το οποίο είναι χαμένο, κατεστραμμένο, λέει πως ο Αμφίων πρώτος μεταχειρίστηκε λύρα διδαγμένος από τον Θεό Ερμή. Ο ίδιος λέει πως όταν τραγουδούσε έλκυε κοντά του και πέτρες και ζώα. Η Μυρό τώρα, Μυρό με ύψιλον και με όμικρον γιώτα γράφεται, η Βυζαντία είναι ποιήτρια επών και ελεγείων, λέει πως ο Αμφίων πρώτος ίδρυσε βωμό για τον Ερμή και σε αντάλλαγμα πήρε από αυτόν τη λύρα. Ο Αμφίων τιμωρείται στον Άδη γιατί είχε μεμφθεί και αυτό στη Λιτό και τα παιδιά της. Η οικογένεια του Αμφίωνος ξεκληρίστηκε από επιδημική ασθένεια και ο Ζήθος πέθανε από τη λύπη του για το θάνατο του γιού του. Τον σκότωσε κατά λάθος η μητέρα του η Θήβη. Τότε οι Θηβαίοι έφεραν τον Λάιο για βασιλιά. Ξεκινάει, είναι ο θηβαϊκός κύκλος δηλαδή. Αυτό εδώ γιατί θα το χρειαστώ. Ναι. Μετά την Αντιόπη λοιπόν συνάντησε την Αλκμίνη του Αμφιτρίωνος στη Σύγκητη, την Άκητην, αλφα επιτατικών και Κήτης, την σύζυγο δηλαδή του Αμφιτρίωνος, που τον ατρόμητο Ηρακλή το Λεοντόκαρδο γέννησε. Τώρα η λέξη στο κείμενο είναι τον Θρασιμέμνονα Ηρακλή, τον Θυμολέοντα. Η λέξη Θυμολέον σημαίνει αυτό που μεταφράζει Λεοντόκαρδο, έχει θυμό ως λέον. Δεν αφορά μόνο τον έρωτα, δεν την αποδίδει μόνο ο Όμηρος στον Ηρακλή όπως εδώ, την αποδίδει και στον Αχιλλέα. Αλλά τη λέξη Θρασιμέμνονα, το επίθετο Θρασιμέμνον, το αποδίδει μόνο στον Ηρακλή. Μία φορά στην Οδύσσια και μία φορά στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσια είναι εδώ. Λοιπόν, Θρασιμέμνον στο στίχο 267 της Λάμδα Ραψοδίας. Θρασιμέμνον είναι
ο Θρασαίος Μέμνων, από το ρήμα μίμνο, μένω δηλαδή, αυτός που μένει με θράσος. Άλλη ετυμολόγηση θέλει τη λέξη να προέρχεται από τις λέξεις το θάρρος εμνέων, το μένος δηλαδή εμνέων. Το άλλο σημείο στην Ιλιάδα είναι ο στίχος έψιλον ραψοδία, στίχος 639, όπου μιλά ο Τριπτόλεμος, ο γιος του Ηρακλέους, και μιλά για τον πατέρα του τον Ηρακλή με το επίθετο αυτό και μιλά για μια παλαιότερη άλωση του ηλίου. Ο Τριπτόλεμος είναι ο γιος του Ηρακλέους. Οδύσσια, ραψοδία Λάμδα, στίχος 266, ο Οδυσσέας βρίσκεται στον κάτω κόσμο και συναντά την Αλκμίνη, την σύζυγο του Αμφιτρίωνος, που τον Ατρόμητο του Ηρακλή τον Λεοντόκαρδο γέννησε στην αγκαλιά του μεγάλου Διός Σμίγοντας, και την Μεγάρα, του μεγαλοθύμου Κρέοντος τη Θυγατέρα. Ο Κρέον είναι ένας από τους βασιλείς της Θήβας. Η Μεγάρα είναι σύζυγος του Ηρακλέους, που την είχε του Αμφιτρίωνος ο γιος, στο μένος πάντα ακούραστος, εέν ατηρείς, από το ρήμα τύρο, που σημαίνει φθύρομαι. Αυτός λοιπόν ήταν ατηρείς, δεν φθυρόταν, ήταν ακούραστος. Και η επόμενη τώρα, μετά από αυτήν συνάντησε τη μητέρα του Ιδίποδος, την καλήν Επικάστη. Λοιπόν, ο Όμηρος δεν γνωρίζει κάποια Ιωκάστη, γνωρίζει την Επικάστη, που μέγα έργον έπραξε εν αγνία νου, λέει, κάμνοντας γάμο με το γιο της, και αυτός τον πατέρα του αφού σκότωσε την πήρε, και γρήγορα γνωστά τα έκαναν οι θεοί στους ανθρώπους, αλλά αυτός στην πολυέρα στη Θήβα άλγη πάσχων των Καδμίων άνασε, βασίλευε δηλαδή στους Καδμίους με θεόν ολέθριες βουλές, και εκείνη Εύη πήγε στον Άδη φύλακα πυλό κρατερό, περνώντας βρόχο σκληρό από το υψηλό μέλαθρο, αυτοκτόνησε. Από το άγχος της κατεχωμένη και άλγη κατέλειπε πίσω πάρα πολλά όσα μητρός κατάρες τελούν. Τώρα εδώ έχουμε να πούμε κάτι, το αναφέρει ο Παυσανίας στα βιωτικά του, πάλι στο 5ο βιβλίο, στα βιωτικά, στο 1ο βιβλίο στα βιωτικά, κεφάλαιο 5ο, χωρίο 10 και εξής. Γράφει ο Παυσανίας ότι τα παιδιά ο Ιδίπος τα είχε από την Ευρυγάνια, από άλλη γυναίκα δηλαδή, όχι από την μητέρα του. Και επικαλείται τον Όμηρο και λέει αυτόν τον στίχο εδώ, 274, ότι οι θεοί αμέσως άφαρ, λέει, δηλαδή πολύ γρήγορα, ανάπιστα θεοί θέσαν ανθρώπιση, τα έκαναν γνωστά στους ανθρώπους, τα γνωστοποίησαν. Και λέει ο Παυσανίας, πώς όμως θα ήταν δυνατόν άφαρ αμέσως να τα γνωστοποιήσουν, αν τέσσερα παιδιά είχε αποκτήσει ο Ιδίπος από την Επικάστη. Δεν γίνεται αυτό. Τώρα, ένα άλλο που θέλω να σχολιάσω εδώ είναι ότι και εδώ αναφέρει αυτή τη φράση «αιδρύει συνόιο» στο στίχο 272, δηλαδή «εν αγνία νου έγιναν όλα». Ο Σοφοκλής στον Ιδίποδα Τύρανο αναφέρει διαρκώς για τον Ιδίποδα ότι είναι ο μηδέν ειδός Ιδίπους. Δεν γνωρίζει δηλαδή ότι σκοτώνει τον πατέρα του και ότι παντρεύεται τη μητέρα του. Ίσα ίσα θεωρεί άλλους ως γονείς του και θέλοντας να τους αποφύγει, επειδή βγαίνει αυτός ο χρησμός, για να μην τους σκοτώσει και παντρευτεί τη μητέρα που τόσο αγαπά και τον πατέρα που τόσο αγαπά, φεύγει από την Κόρινθο. Με αποτέλεσμα να επαληθευτεί ο χρησμός, επειδή συναντά τους άλλους, τον πατέρα, τον πραγματικό, τους φυσικούς πατέρα και μητέρα του. Οπότε η θεωρία του Ιδιποδίου συμπλέγματος είναι εντελώς ανυπόστατη. Γιατί και εδώ το αναφέρει. Αιδρύει συνόιο, λέει. Εν αγνία νου. Με επόμενη τώρα που συναντά. Και την Χλωρινίδα, την Περικαλή, την Ωραία, που κάποτε ο Νηλεύς παντρεύτηκε για το κάλος της, επειδή πόρεσε μύρια πρικιά, του έδωσε μύρια πρικιά, την νεοτάτη κόρη του Αμφίωνος Ιασίδου, που κάποτε στον ορχομενό των Μηνιών ισχυρά βασίλευε, και εκείνη στην Πύλο βασίλευε γεννώντας αγλά τέκνα, τον Έστορα και τον Χρωμίο και τον Αγέροχο Περικλήμενο. Αυτοί λοιπόν οι Χλώρης και ο Νηλεύς είναι οι γονείς του Νέστορος που είπαμε. Μετά από αυτούς την ζηλευτή πυρό έτεκε θαύμα στους βρωτούς. Αυτή ήταν η κόρη μιας ωραίας γυναίκας και ήταν τόσο ωραία που ήταν θαύμα για τους βρωτούς.
που πάντα ζητούσαν γυναίκα υπερήκη, όμως ο Νιλεύς δεν την έδινε παρά σε όποιον ελικοκέρατα βόδια ευρυμέτωπα από την φυλάκη θα έφερνε του δυνατού Ιφίκλου. Ο Ίφικλος ήταν ένας από τους αργοναύτες και ζει στη Θεσσαλία. Αυτά τα βόδια λοιπόν, τα ευρυμέτωπα, ήταν φοβερά. Αργαλέας λέει. Αυτά υποσχόταν, τι συμβαίνει εδώ, είναι όπως τα παραμύθια που κάποιος για να παντρευτεί την κόρη του βασιλιά πρέπει να κάνει έναν άθλο φοβερό. Αυτά υποσχόταν μόνον ένας μάντης άμωμος, δεν τον αναφέρει, αλλά επρόκειτο να ήταν ο Μελάμπους. Και επρόκειτο να τα κάνει όλα αυτά, να τα πάρει όλα αυτά για τον αδελφό του τον Δίαντα, όπως και έγινε. Την γυναίκα αυτή, την πυρό λοιπόν, την έδωσε στον αδελφό του τον Δίαντα. Αυτά υποσχόταν μόνον ένας μάντης άμωμος να ελάβει, να τα φέρει. Χαλεπή Θεού μοίρα τον πέδισε και δεσμά βαριά και βουκόλι αγρού. Είχε δυσκολίες δηλαδή στο να επιτεύξει αυτόν τον άθλο. Αλλά όταν οι μήνες και οι μέρες τελείωσαν, καθώς γύριζε το έτος, λέει, περιτελωμένου έτεος και επήλθαν οι ώρες, και επήλθαν οι ώρες, τότε πια τον έλυσε ο δυνατός Ίφικλος, καθώς τα θέσφατα πάντα του είπε, γιατί ήταν μάντης. Του Διός ετελείτο η βουλή. Και μετά από την χλωρίδα λοιπόν, τη χλώρη, είδε τη Λίδα. Και τη Λίδα είδα, του Τυνδαραίου την παράκητη, που από τον Τυνδάραιο γέννησε δύο γενναία παιδιά. Τον Κάστορα τον υποδαμαστή και τον Πυγμάχο τον πολυδεύκη, τους Διόσκουρους δηλαδή. Είναι Κάστορα υπόδαμον και Πύξ αγαθών πολυδεύκαια. Πύξ αγαθός, στην Ιλιάδα λέει βοήν αγαθός, που σημαίνει καλός πολεμιστής. Εδώ, για να μας δώσει να καταλάβουμε πόσο καλός Πυγμάχος είναι. Είναι Πύξ αγαθός ο πολυδεύκης. Πύξ λάξ δεν λένε. Αμφωτέρου ζωντανούς τους κατέχει η ζωοδότρα γη, η φυσίζωος αία. Αυτοί και κάτω από τη γη τιμή του Διός έχοντες, άλλοτε ζουν τη μία μέρα, άλλοτε την άλλη πεθαίνουν. Και τιμή ίση έχουν με τους θεούς. Είναι δηλαδή ο ένας από αυτούς, είναι ο μύθος λέει ότι ένας από αυτούς είναι θνητός, ο άλλος είναι αθάνατος και μια ζουν μαζί, μια στον κάτω κόσμο, μια στον πάνω κόσμο. Αυτά είναι εντελώς συμβολικά. Ας πούμε εδώ πέρα δεν αναφέρει ότι η Ιδα γέννησε αυγά, από το ένα αυγό γεννήθηκε η Ελένη και ο Κάστορας και από το άλλο γεννιέται ο Πολυδεύκης και η Κλητεμνίστρα. Μετά από την Ιδα βλέπει την Ιφημέδια του Αλοέως την παράκητη Ιδα που έλεγε πως με τον Ποσειδώνα έσμιξε και έδεκε δύο παιδιά που με μήνυ ζωή γεννήθηκαν. Μεταφράζει μήνυ τη λέξη μηνυνθα δύο. Μήνυνθα είναι ένα επίρημα χρονικό που σημαίνει επολίγων, για λίγο διάστημα. Από εδώ βγαίνει το επίθετο μηνυνθάδιος, με σύντομη ζωή δηλαδή. Και το μήνυ. Το μήνυ που λένε οι Εγγλέζοι μήνυ και νομίζουν ότι η λέξη είναι δική τους. Τον ότο τον ισόθεο, αυτό το ότος πρέπει να είναι αυτό που οι Γερμανοί είπαν μετά ότο και έγινε όθον εξελινισμένο. Τον ότο λοιπόν τον ισόθεο, η λέξη στο κείμενο είναι αντίθεο. Αντίθεος τώρα. Η πρόθεση αντί στην αρχική της σημασία σημαίνει μπροστά, προ. Την πήραν οι Λατίνοι και τη λέξη την κάνανε άντε. Τη λένε, ας πούμε, στη φράση «ante meridiem», «προ μεσημβρίας», το «AM» που λένε. Αντί, λοιπόν, σημαίνει στη θέση κάποιου. Εντεύθυνη σημασία της αντικατάστασης, της ισότητας. Ο αντίθεος, λοιπόν, είναι ο ισόθεος. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθεί κανείς, τι λένε αυτοί που ονομάζουν αντίχριστο. Αντίχριστος είναι ο ισόχριστος, δηλαδή... Όπως λέμε αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος είναι στη θέση ανταυτού. Είναι ισόθεος. Τι σημαίνει εδώ. Ας μην το ανοίξουμε το θέμα. Ναι. Τον ότο λοιπόν τον αντίθεο και τον τηλεξάκουστο εφιάλτη. Ο ότος και ο εφιάλτης ήταν οι αλοάδες. Που ο υπερμήκης έθρεψε νυζίδωρη γης και πολύ ωραίος μετά τον ξακουστό Ορίωνα. Ήτανε και ωραίοι αυτοί, αλλά πάνω από αυτούς πιο ωραίος ήταν ο Ορίωνας. Αυτή τώρα τι έγινε,
9 ετών ήταν αυτοί και 9 πύχεις ήσαν στο εύρος, στο πλάτος δηλαδή, και στο μήκος έγιναν 9 οριές. Εδώ έχουμε 3 φορές το 9. Όταν εμφανίζεται κάτι 3 φορές, σημαίνει επίταση της έννοιας. Σαν να θέλει να υπογραμμίσει δηλαδή. Πώς τους ονομάζεις το κείμενο? 9 πύχες, στίχος 311. 9 πύχες, 9 ορούς, δηλαδή 9 ετών, και ενεόργιους, ενεόργιες. Αυτοί από τους αθανάτους, και τους αθανάτους απείλησαν λέει στον Όλυμπο, μάχη να στήσουν με ιαρχές πολέμου. Την όσα επί του Ολύμπου σκέφτηκαν, μέμασαν λέει, μέμονα είναι παρακείμενος με σημασία ενεστώτα του ρήματος, ναι, παρακείμενος με σημασία ενεστώτα, σημαίνει προτίθεμε, σκοπεύω. Σκέφτηκαν λοιπόν να θέσουν πάνω στον Όλυμπο την όσα και πάνω σε αυτόν το πύλιο των ενωσίφυλων που σύγει τα φύλλα, ώστε ο ουρανός αναβατός να γίνει, να φτάσουν στον ουρανό. Εδώ έχουμε το μύθο της Βαβέλ. Της Βαβέλ. Από το πιάνε. Ναι. Και θα το είχαν εκτελέσει αν στις ύβεις των μέτρων έφταναν, αν έφταναν να γίνουν έφηβοι. Ήταν 9 ετών, έτσι. Και θα, ναι, αλλά τους απόλυσε του Διός ο γιος που η καλή κομιέται και λιτό αμφωτέρους πριν υπό τους κροτάφους τρίχωσης ανθίσει και πυκνώσει γέννη με ανθισμένο χνούδι. Η τρίχωση αυτή είναι υποκροτάφηση Ιούλους λέει στο στίχο 319. Είχαμε δει στο K279 όταν έρχεται ο Ερμής να συναντήσει τον Οδυσσέα να του δώσει το μόλι, έρχεται η μορφή ενός νεαρού με τον πρώτον υπηνίτη λέει. Υπηνίτη είναι το χνούδι στο πάνω χείλος και στο σαγόνι. Εδώ έχουμε άλλη λέξη, την λέξη Ιούλος που είναι το χνούδι υπό τους κροτάφους λέει το κείμενο. Λοιπόν, ο Ιούλος λοιπόν είναι η λέξη. Την αναφέρει τη λέξη αυτή ο Αθήναιος στο 14ο βιβλίο των Δειπνοσοφιστών. Σημαίνει μαλλί δηλαδή. Ίουλος λέγεται το τραγούδι, λέει ο Αθήναιος, όσων έκλωθαν τα μαλλιά των ταλασσιουργών. Ταλασσία είναι η κατεργασία των ερείων. Λέμε εριουργία, δεν λέμε έριον, αλλά λέμε εριουργία. Επίσης Ίουλους έλεγαν τα δεμάτια των Σπαρτών, τα κριθάρια και τα σιτάρια. Την θεά Δήμητρα την αποκαλούσαν με τα προσωνύμια Χλόη και Ιουλό. Και τους ύμνους προς τη θεά Ούλους και Ιούλους. Ο Ίουλους λοιπόν ήταν αυτό το μαλλί, το μαλλί και το χνούδι στο πρόσωπο. Υπάρχει η ιστορία εκείνη με τον, κάτσε λίγο, με τον Ενία. Ο Ενίας φεύγοντας από την Τρία πήρε μαζί του 3 πράγματα, ας το πούμε. Τον πατέρα του, τον Αχίση, τον γιο του, τον Ασκάνιο και το αγάλματα των θεών. Τους πενάτες λέει και το παλάδιο. Το παλάδιο είναι το άγαλμα εκείνο το δύο διήπετες, το οποίο έχει τη δύναμη της πόλης. Πήρε μαζί του δηλαδή τη δύναμη, την ισχύ της πόλης. Πήρε λοιπόν και τον γιο του, τον Ασκάνιο. Το δεύτερο όνομα του Ασκανίου ήταν Ίουλος, μαλλί δηλαδή, χνούδι, αυτό θα πει το όνομά του. Από τον γιο αυτόν τον Ασκάνιο, τον Ίουλο, προέρχεται η Ιουλία Γενεά, η Ρωμαϊκή Ιουλία Γενεά, από την οποία θεωρεί μεγάλη τιμή του ο Ιούλιος Κέσαρ που κατάγεται. Ως εκ τούτου, ο γιος που γεννιέται από την Κλεοπάτρα και τον Ιούλιο Κέσαρα είναι 100% Έλληνας, αφού οι Τρώες είναι Έλληνες, γιατί έχουν το όμεμον, το ομόγλωσσον, έχουν το ίδιο αίμα, έχουν συγγένεια μεταξύ τους, έχουν την ίδια γλώσσα, τους ίδιους θεούς, κοινά έθιμα, ήθη και έθιμα, κοινές θυσίες, οπότε είναι Έλληνες. Ο πόλεμος αυτός ανάμεσα στους Τρώες και στους Αρχαιούς, ο Τροϊκός πόλεμος είναι εμφύλιος. Ως εκ τούτου λοιπόν αυτό το παιδί που γεννιέται, ο Κεσαρίων, της Κλεοπάτρας ο γιος και του Ιουλίου Κέσαρος, είναι Έλλην. Τελειώνει λοιπόν για τη διήγησή του με τους Αλοάδες, τον Ότο και τον Εφιάλτη. Και την Φέδρα και την Πρόκριδα είδα και την Καλή Αριάδνη. Αυτές όλες σχετίζονται με τον Μίνωα. Η Φέδρα και η Αριάδνη είναι αδερφές κόρες του Μίνωος. Η Πρόκριδα τώρα, η Φέδρα είναι η σύζυγος του Θησαίος.
η Αριάδνη και αυτή σχετίζεται με τον Θησέα, γιατί την παίρνει ο Θησέας μαζί του όταν φεύγει από την Κρήτη. Η Πρόκριδα τώρα είναι μία άλλη Πρόκριδα. Είναι η κόρη του Ερεχθέως, κοιτάξτε πώς σχετίζεται, του βασιλιά της Αθήνας, η οποία λέει απάτησε τον άντρα της και κατέφυγε προς το Μίνωα. Και εκεί τον απάλλαξε από την κατάρα της Πασιφάης. Η κατάρα της Πασιφάης ήταν όταν αυτός πηγαίνει με μία ερωμένη να βγαίνουν από το στόμα του φίδια και σκορπιά και να σκοτώνουν την ερωμένη, δίνοντάς του ένα χόρτο που είχε από την Κίρκη. Οδύση, ραψοδία Λάμδα, στίχος 321. Ο Οδυσσέας βρίσκεται στον κάτω κόσμο και συναντά διάφορες γυναίκες. Στο τέλος συναντά την Φέδρα, την Πρόκριδα και την καλή Αριάδνη. Αυτές όλες λοιπόν είπαμε σχετίζονται με τον Μίνωα. Την Αριάδνη, την κόρη του τρομερού Μήνος που κάποτε ο Θησέας από την Κρήτη στο βουνό των Ιερών Αθηνών οδήγησε, μα δεν εχάρηκε. Πριν η Άρτεμις τη σκότωσε στη θαλασσόβρεκτη Νάξο μετά Διονύσου μαρτυρία. Υπάρχει μία θεωρία η οποία θέλει τον Διόνυσο να μην αναφέρεται από τον Όμηρο. Όμως αναφέρεται σε 2-3 σημεία τουλάχιστον. Ένα από τα σημεία είναι αυτό. Δυστυχώς για αυτούς που διατυπώνουν τέτοιες θεωρίες. Ναι. Στη θαλασσόβρεκτη Νάξο λοιπόν μετά του Διονύσου τη μαρτυρία. Μαρτυρία σημαίνει κατάθεση επιβεβαίωσης, όπως το χρησιμοποιούμε και σήμερα. Πολύ μεταγενέστερα απέκτησε την έννοια του βασανισμού, το μαρτύριον. Η έννοια είναι η κατάθεση. Ίσως με την εισβολή, ναι, το να ομολογείς σημαίνει ότι τον βασανίζει. Και την μέρα. Στο τέλος συναντά τη μέρα και την κλειμένη και την στιγερή Ερυφύλη. Η Ερυφύλη, έχω κάπου γραμμένο και την Ερυφύλη. Εδώ. Είναι η ας πούμε πρώτα το σχόλιο. Η Ερυφύλη είναι η αδερφή του Αδράστου, σύζυγος του Αμφιάραου. Ο Άδραστος και ο Αμφιάραος είναι εξαδέλφια μάλλον. Ο Αμφιάραος ως μάντης γνώριζε πως την εκστρατεία των επιγόνων εναντίον των Θηβών θα σκοτωνόταν. Είναι η ιστορία με τον 7 επιθύβες. Αλλά κατά το γάμο του είχε υποσχεθεί ότι σε περίπτωση διαφοράς του με τον Άδραστο θα έπαιρνε διαιτητή την Ερυφύλη. Η Ερυφύλη όμως δωροδοκήθηκε από τον Πολυνίκη, ο οποίος είναι ο αρχηγός της εκστρατείας των 7 επιθύβες, γιατί θέλει να πάρει το θρόνο τον αδελφό του τον Ετεοκλή, και δωροδοκήθηκε παρακαλώ με το περιδέρεο της αρμονίας της συζύγου του Κάδμου. Πρόκειται για πολύ θαυμαστό δώρο. Και ο Αμφιάρος φεύγοντας έβαλε τους γιους του να ορκιστούν εκδίκηση, ότι το έμαθε αυτό ότι η γυναίκα του δωροδοκήθηκε και δεν είπε την αλήθεια, με αποτέλεσμα να βάλει τους γιους του να ορκιστούν εκδίκηση. Ο Αλκμαίων, ένας από τους γιους, τη σκότωσε αυτή την Ερυφύλη. Η Ερυφύλη λοιπόν δέχθηκε πολύτιμο χρυσό για τον προσφυλή της άνδρα. Μ' αρέσει που εδώ τον ονομάζει φίλον, προσφυλή τον άνδρα αυτόν, τον οποίο τελικά ήταν ηθικός αυτούργος για το θάνατό του. Για όλες όμως εγώ δεν θα μιλήσω, ούτε θα ονομάσω όσες ηρώων σύγκητες είδα και θυγατέρες, γιατί πριν η αθάνατη νύχτα θα περνούσε. Αυτές είναι οι τελευταίες γυναίκες τις οποίες αναφέρει. Και τι λέει, είδα κι άλλες, λέει, αλλά θα περνούσε η νύχτα. Αλλά και τώρα τι κάνει εδώ, αρχίζει, σταματά τη διήγησή του. Είναι μια διήγηση η οποία άρχισε στη Γιώτα Ραψοδία στίχο 39, μιλούσε για τους κύκοπες, για τους λωτοφάγους αν θυμάστε, και τώρα εδώ κάνει ένα διάλειμμα. Λέει, ήρθε η ώρα να κοιμηθώ, λέει ο Οδυσσέας, γιατί όλα αυτά που ακούμε είναι μια διήγηση. Ή πάνω στην ταχεία νία πηγαίνοντας με τους εταίρους ή αυτού, εδώ δηλαδή. Όσο και το ταξίδι, οι θεοί και εσείς θα επιμεληθείτε. Έτσι είπε και πάντες εσήγησαν και σιώπησαν, λέει. Η δάρα πάντες ακίνε γένοντο σιωπή. Είναι μια έκφραση που εμφανίζεται συχνά. Κάθε φορά μέσα στα ομιλητά έπει, κάθε φορά που κάποιοι μένουν έκπαγλοι από αυτό που άκουσαν. Ακίνε γένοντο σιωπή. Ακί και σιωπή είναι συνώνυμες οι λέξεις, αν και δεν υπάρχουν συνώνυμα, υπάρχει κάποια διαφορά μικρή ανάμεσα στα δύο. Γιατί αυτοί σιώπησαν, κυλιθμό, λέει, δοτική, καταγοητευμένη. Κυλαίο σημαίνει φέλγο.
προς τα σκιώαντα μέγαρα και ανάμεσά τους η λευκοχέρα αρίτη άρχισε μύθος, άρχισε να μιλά. «Θέακες, πώς αυτός ο άνδρας σας φαίνεται ότι είναι στην ομορφιά και το μέγεθος και τις ίσες φρένες? Φιλοξενούμενος μου είναι, μα και έκαστος μετέχει στην τιμή. Μη με πήγεστε να τον πέμπετε, μη βιάζεστε», λέει, «μη δε τα δώρα που τόσο χρειάζεται κολοβώνετε, μη τα κολούετε, μη τα μικραίνετε, μη τα λιγοστεύετε, γιατί πολλά σε εσάς τα αποκτήματα στα μέγαρα που με Θεόν θέληση κοίτονται. Έχετε πολλά», λέει, «δώστε του κι αυτού». Και σε αυτούς μα τα είπε ο γέρον ήρωας Εχένιος, που από τους Φέακες προγενέστερος ήταν. «Φίλοι, όχι αντίθετα προς το σκοπό και τη σκέψη μας μίλησεν η Εχέφρον βασίλισσα». Συμφωνεί λοιπόν κι αυτός. «Ακούστε την λοιπόν, μα και του Αλκινόου από εδώ ξεκινούν έργα και λόγια». Και ο Αλκίνος του απάντησε μιλώντας: «Έτσι θα γίνει αυτός ο λόγος, όσον εγώ ζωντανός τους Φέακες που αγαπούν το κουπί, φιλιρέτμησιν λέει, ανάσω, βασιλεύω δηλαδή, ο ξένος ας κρατήσει όσο πολύ και αν θέλει τον όστο, περιμένοντας ως αύριον, ώσπου όλα τα δώρα να ετοιμάσω και ας μέλει η πομπή τους άνδρες όλους και μάλιστα εμένα, γιατί επικρατώ στον οίκο. Του γάρ κράτος εστί εν ιδήμο». Δικό μου, λέει, είναι το κράτος, η ισχύς. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιούμε και εμείς τη λέξη κράτος σήμερα. Επικρατώ, επικράτηση. Σε αυτόν απαντώντας προσείπεν ο πολύβουλος Οδυσσεύς: «Αλκίνο εγενέε, πάντων αριδίκεται λαών, άρη πάρα πολύ δίκεται, δεικνύμενε που τους δείχνουν οι λαοί, ακόμη κι αν ένα χρόνο μου λέγατε αυτόθη να μείνω και ταξίδι ετοιμάζατε και αγλαά δώρα δίνατε, λαμπρά δηλαδή, θα το ήθελα και πολύ επικερδέστα μου ήταν». Τώρα εδώ θέλω να σχολιάσω. Ο Οδυσσέας αγαπά το κέρδος. Ο αρχαίος Έλληνας, ο Έλληνας, οφείλει να αγαπά το κέρδος. Πρέπει ο νους του να είναι πάρα πολύ διεφθαρμένος από την περιραίουσα θρησκεία για να μην αγαπά το κέρδος. Είναι τιμή και δόξα για τον Έλληνα να είναι πλούσιος. Σε πολλά σημεία της Ιλιάδος και της Οδύσσιας λέει ότι τον αγάπησε, λέει, τον τάδε άνθρωπο, στην Ιλιάδα συγκεκριμένα, τον αγάπησε, λέει, και θεσπέσιο πλούτο έχισε επάνω του. Το να είναι φτωχός κανείς είναι όνειδος. Ήθελα να αναφέρω επίσης και μια ιστορία από τον Πλούταρχο. Στο βιβλίο του Νικίας μιλάει για τη Σικελική Εκστρατεία. Ήταν τρεις οι στρατηγοί οι οποίοι στάθηκαν στην Σικελική Εκστρατεία. Ο ένας ήταν ο Αλκιβιάδης, τον οποίο ανακλήθηκε λόγω της ιστορίας με τις Ερμές. Ο άλλος ήταν ο Νικίας, ο οποίος ήταν από αρχοντική γενιά μεν, αλλά ήταν λίγο ανώριμος άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάρει εύκολα αποφάσεις, ήταν δύσκολος στις αποφάσεις του. Και υπήρχε και ένας τρίτος στρατηγός, ο οποίος λεγόταν Λάμαχος. Ο Λάμαχος ήταν πολύ καλός στρατηγός, αλλά είχε ένα ελάττωμα, ήταν φτωχός. Με αποτέλεσμα οι λαοί να μην του δίνουν σημασία. Δεν τον άκουγαν, λέει, επειδή ήταν φτωχός, δεν ήταν από καλή γενιά. Με πλειότερα στα χέρια, λέει, και σε πύρος είναι το κείμενο του ομίλου εδώ. «Θα το ήθελα», λέει, «και θα ήταν πολύ επικερδές για μένα. Με πλειότερα στα χέρια στην προσφυλή πατρίδα να πάω και πιο σεβαστός και αγαπητός στους άνδρες θα ήμουν όλους, όσοι στην Ιθάκη με βλέπουν να νοστώ». Και ο Αλκίνος του απάντησε μιλώντας: «Οδυσσέα, καθόλου δεν νομίζουμε ισορώντας σε, βλέποντάς σε δηλαδή, πως είσαι απατεώνας και δόλιος, σαν τους πολλούς που τρέφει η μελανίνη γαία, πολύσπαρτους ανθρώπους που αναδιάζουν ψεύδι που κανένας δεν θα καταλάβαινε». Ο Οδυσσέας δεν λέει εδώ ψέματα, παρακάτω θα τα πει. «Εσένα όμορφα τα λόγια», λέει, «μορφή επί επέων, και οι φρένες σου εστλές, καλές, γενναίες, με αρετή, και τον μύθο όσα ειδός επισταμένος κατάλεξες για τον αργίον πάντων και σένα του ίδιου τα λυπηρά». Τι συμβαίνει εδώ? Ο Αλκίνος θαυμάζει την αφηγηματική ικανότητα του Οδυσσέως. Ο Οδυσσέας έχει το χάρισμα του λόγου και το βλέπουμε αυτό σε διάφορα σημεία. Στην Ιλιάδα, για παράδειγμα, στη Γάμα Ραψοδία στο 210 και εξής, λέει το κείμενο πόσο ασύγκριτος ήταν στην ομιλία ο Οδυσσέας. Επίσης εδώ, στην Οδύσσια, στο Ρο 519,
Ο Εύμεος θα δείξει και αυτός το θαυμασμό του προς την ικανότητα, την διήγηση του Οδυσσέως. Αλλά εμπρός τούτο είπε μου και αληθινά κατάλεξε. Ποιους είσαι ο Θεός? Α, κάτι άλλο θέλω να σχολιάσω. Λέει, όσα ειδός επισταμένος κατάλεξης, έχει πίσω μία σημείωση ο κύριος Δούκας και είναι ένα από τα επιχειρήματα αυτά, ότι είναι τόσο καλός στη διήγηση, ώστε το κείμενο λέει όσα ειδός επισταμένος κατάλεξης, είναι ένα επιχείρημα αυτό για την ταύτιση του Ομήρου με τον Οδυσσέα που θέλει να κάνει σε ένα βιβλίο του που λέγεται το μεγάλο μυστικό του Ομήρου. Αλλά εμπρός λέει το κείμενο, 370 στίχος, κατάλεξε αληθινά ποιους εις ο Θεούς εταίρους είδες που μαζί σου στο ήλιον συνάμα έποντο και αυτούς το θάνατο έπεσαν. Η νύχτα λέει είναι πολύ μακριά, αθέσφατος. Θέσφατον είναι αυτό που λέει ο Θεός. Θεός και φημή. Αθέσφατος είναι ο απέραντος, ο αμέτρητος. Αυτός που δεν μπορεί δηλαδή ούτε ο Θεός να τον περιγράψει, να τον πει. Να πει πόσο μεγάλο είναι. Ναι, η νύξ λοιπόν είναι μάλα μακρύ, αθέσφατος. Ούτε ακόμη ώρα να κοιμηθούμε στο Μέγαρο. Τι συμβαίνει εδώ? Όταν αρχίζει ο Οδυσσέας να διηγείται τα γεγονότα της ζωής του, των περιπετειών του, είναι μέρα. Αλλά όσο περνάει η ώρα και διηγείται εκείνος, έρχεται η νύχτα. Φτάνουμε μέσα στη νύχτα. Και στο κέντρο της νύχτας διηγείται την ιστορία κατά την οποία βρίσκεται στον κάτω κόσμο, όπου είναι έρευος, δηλαδή νύχτα χωρίς καθόλου φως. Αυτό θα πει έρευος. Δηλαδή εδώ περιγράφεται μία νύχτα μέσα σε μια άλλη νύχτα. Είναι ένα ωραίο παιχνίδι που κάνει ο Όμηρος. Και ούτε ακόμη η ώρα να κοιμηθούμε. Και εσύ λέγε μου τα παράξενα έργα και μέχρι τη θεϊκή αυγή θα κρατιόμουν, λέει ο Αλκίνος, αν εσύ άντεχες το Μέγαρο τα παθήματά σου να υπείς. Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Λέει η θεϊκή αυγή, η οδίαν, η αυγή είναι θεϊκή. Λέει αλλού η άλλα δίαν, η θάλασσα είναι θεϊκή. Η νύξ είναι αμβροσύη. Για τους Έλληνες όλα αυτά τα πράγματα είναι ιερά, είναι όσια, είναι αμβρόσια. Απαντώντας του προσείπεν ο πολύβουλος Οδυσσεύς. Αλκίνο εγενέε, πάντων αριδίκεται λαών, ώρα για πολλούς μύθους, μα και ώρα για ύπνον, λέει. Όρη μεν πολλαίων μύθων, όρη δε και ύπνο. Δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες για κάτι. Άλλη ώρα είναι για να μιλάμε, άλλη ώρα είναι για να κοιμόμαστε. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα το πηγαίνω μακριά, αλλά έχω ακούσει ότι η βόμβα στη Χειροσίμα δεν έπεσε τυχαία τόσο πολύ ξημερώματα. Έχω ακούσει ότι τη βόμβα αυτή δεν μπορούσε να τη ρίξουν άλλη ώρα. Μόνο εκείνη την ώρα λειτουργούσε. Δεν μπορούσε να εκραγεί. Ναι. Δεν είναι όλες οι ώρες κατάλληλες λοιπόν για τα πράγματα. Όσο πιο πολύ πεπαιδευμένοι είμαστε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε αυτή τη φράση. Ώρα λοιπόν για μύθους, ώρα για ύπνο. Αν ακόμη να ακούς επιθυμείς, εγώ βέβαια δεν θα αρνηθώ. Και άλλα εκτρότερα να σου πω, βάσανα εταίρων μου που πίσω χάθηκαν, που από τον τρόον ξέφυγαν την πολυστέναχτη μάχη, αλλά και κατά τον όστο χάθηκαν από θέληση κακής γυναικός. Σώθηκαν δηλαδή από τη μάχη, χάθηκαν κατά τον όστο ή μετά τον όστο. Εδώ σταματά το διάλειμμα που κάνει μιλώντας με τον Αλκίνο και την Αρίτη. Και αφού λοιπόν τις ψυχές διασκόρπισεν άλλη απάλου των τρυφερών γυναικών η αγνή Περσεφόνη, ήρθεν η ψυχή του Αγαμέμνονος Ατρίδου. Οδύσσια, ραψοδία Λάμδα, στίχος 387. Ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο συναντά την ψυχή του Αγαμέμνονος Ατρίδου. Έρχεται λοιπόν αυτή η ψυχή, θλιμμένη λέει, αχνημένη, και γύρω άλλες μαζεύτηκαν όσοι μαζί τους στον οίκο του Αιγίστου πέθαναν λέμε σήμερα, θνίσκο είναι το ρήμα, και στον όλεθρο έπεσαν. Με γνώρισε στο άψε, αμέσως δηλαδή εκείνος, εγώ αφού ήπιεν αίμα μελανό και έκλαιγε δυνατά,
θαλερό καταχύνοντας δάκρυ, απλώνοντας σε μένα τα χέρια, να με ωρεχθεί μανιάζοντας. Αλλά δεν είχε πια νεύρα, εις, είνες. Αυτό το εις, εινός, γενική εινός, σημαίνει την δύναμη, εκτός των άλλων, σημαίνει, εκτός από τη λέξη νεύρο, σημαίνει δύναμη, ορμή του ανθρώπου. Όταν ο Όμηρος θέλει να πει για κάποιον, δεν λέει για κάποιον το όνομά του μόνο, σε κάποιες περιπτώσεις, λέει εις, ιερή, εις τηλεμάχιο, θέλοντας να πει ο τηλέμαχος. Θέλοντας να πει η δύναμη του ανέμου, λέει εις ανέμιο. Η δύναμη του ποταμού λέει εις ποταμίο. Ή δεν είχε νεύρα, λέει, είνες μέσα του. Τη λέμε τη λέξη, ορμή, δύναμη, ναι. Έμπεδα, ούτε δύναμη, λέει. Τέτοια που πριν είχε στα καμτά του μέλη. Δάκρυσα που τον είδα και τον λυπήθηκα μέσα μου. Και μιλώντας έπιπτερωτά του προσείπα. Έπιπτερώνται με την έννοια ότι μόλις βγουν από το στόμα μας πετούν. Δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε πίσω. Ατρίδη κίδιστε άναξανδρών Αγαμέμνων. Προσέξτε, είναι ο τίτλος του Αγαμέμνονος αυτός. Όταν απευθύνεται κάποιος σε κάποιον άλλον, απευθύνεται με τον τίτλο του, ειδικά σε τέτοια ένδοξα πρόσωπα. Ποια μοίρα λοιπόν σε δάμασε οδυνηρού θανάτου, μήπως τις νύες στα πλοία ο Ποσειδών σε δάμασεν, αφού όρθωσε σκληρών ανέμων φοβερό φύσημα? Ή μήπως εχθρικοί άνδρες σε σκότωσαν επί χέρσου, βόδι αποκόβοντας ή προβάτων κοπάδια καλά, ή σε πόλη μαχόμενος γύρω για γυναίκες? Είναι ερωτήσεις όπως τα δημοτικά τραγούδια που τα έχουμε δει συχνά να επαναλαμβάνεται. Έτσι είπα και αμέσως μου απάντησε λέγοντας, Διογενήλα Ερτιάδη, πολυμήχανε Οδυσσεύ, πάλι και αυτός με τον τίτλο του. Ούτε εμένα στις νύες ο Ποσειδών εδάμασεν, και τώρα η απάντηση όπως τα δημοτικά τραγούδια, ορθώνοντας σκληρών ανέμων φοβερό φύσημα, κοιτάξτε, αναφέρει ξανά τους ίδιους στίχους, ούτε εχθρικοί άνδρες με σκότωσαν επί χέρσου, αλλά ο Αίγιστος μου φτιάξε θάνατο και μοίρα και με σκότωσε με την ολέθρια σύγκητη στον οίκο σαν με κάλεσε για δείπνο, όπως κάποιος σκοτώνει βόδι σε φάπνη. Αυτή την ιστορία του Αγαμέμνονος την έχουμε ακούσει πόσες φορές, άλλες 4 φορές, δεν είναι η 5η φορά που την ακούμε. Τη λέει ο Ζεύς, λέει τέλος πάντων κάποια περιληπτικώς την αναφέρει, ο Ζεύς στο Α29, στην Α ραψοδία της Οδύσσειας δηλαδή, στο στίχο 29 και εξής. Την αναφέρει η Αθηνά ως μέντης στην Α ραψοδία της Οδύσσειας 298 και εξής. Την αναφέρει ο Νέστορας στη Γάμα ραψοδία 194 και εξής. Την αναφέρει και ο Πρωτεύς στη Δέλτα ραψοδία 512 και εξής. Τώρα όμως είναι η 5η φορά που την ακούμε, αλλά είναι και η πιο τρομακτική, γιατί είναι ειδωμένη μέσα από τα μάτια του νεκρού. Είναι η μαρτυρία του νεκρού. Και λέει λοιπόν, έτσι έθανα με θάνατο ικτρό. Γύρω και οι άλλοι εταίροι σοριδών σκοτώνονταν ως κάπρια ασπρόδοντες, αργιόδοντες με άσπρα δόντια. Σε πλουσίου ανδρός μεγαλοδυνάμου, σε γάμο ή σε δείπνο με έρανο ή σε τραπέζι πλούσιον. Ήδη σε πολλών ανδρών φόνο βρέθηκε, σε μονομαχία να σκοτώνονται ή σε κρατερή μάχη. Αλλά εκείνα αν έβλεπες, πολύ θα ολοφυρώταν η ψυχή σου, καθώς γύρω από το κρατήρα και τα τραπέζια με πλήθος φαγητών κοίμεθα, ήμασταν κοιτόμεθα δηλαδή, στο μέγαρο, με το δάπεδον άπαν γεμάτο αίμα. Ικτροτάτη άκουσα τη φωνή της θυγατρός του Πριάμου, της Κασάνδρας, που σκότωσεν η πανούργα κλητεμνήστρα δίπλα μου. Εδώ θέλω να σχολιάσω το εξής. Αυτός ο Αγαμέμνονας, φεύγοντας από το Ήλιον, παίρνει μαζί του την Κασάνδρα, τη θυγατέρα του Πριάμου. Η Κασάνδρα, επειδή χρησιμοποιείται λανθασμένα το όνομά της σε πολλές, ειδικά από τους σύγχρονους πολιτικούς, οι οποίοι είναι αγράμματοι, ο μύθος της Κασάνδρας τι λέει? Την αγάπησε ο Απόλλων και της έδωσε το χάρισμα της προφητείας, της μαντικής. Όμως, επειδή εκείνη δεν δέχτηκε τελικά τον έρωτά του, ο Απόλλων δεν μπορούσε να πάρει πίσω το χάρισμά του. Γι' αυτό τι έκανε?
την καταράστηκε, ας το πούμε, να, την, ναι, ώστε να μην την πιστεύει κανένας. Δεν σημαίνει ότι η Κασάνδρα δεν λέει την αλήθεια. Όταν λοιπόν ένας πολιτικός βγαίνει και λέει μην ακούτε τις Κασάνδρες, κλείστε τα αυτιά σας, κλείστε τα αυτιά σας, ναι, αυτό τι σημαίνει. Είτε δεν ακούτε την αλήθεια. Είτε δεν γνωρίζει τον μύθο, οπότε κακώς κάνει και το χρησιμοποιεί, είτε θέλει να μας πει αυτό το πράγμα. Μην ακούτε την αλήθεια, ακούστε εμάς που σας λέμε τα ψέματα. Κλείστε τα αυτιά σας στην αλήθεια. Ναι, αυτό λέει. Την οποία δεν την ξέρουν ούτε οι ίδιοι, αλλά αυτοί που τους έχουν βάλει, αυτοί που κρατάνε τα ημεία, τους βάζουν αυτούς να λένε, γιατί αυτοί δεν ξέρουν τίποτα. Δεν τα έχουν διαβάσει τα μυαλιά. Αυτοί είναι άσχετοι. Και εγώ προς τη γη τα σηκωμένα χέρια έβαλα καθώς απέθνησκα με το σπάγανο. Είχε σηκωμένα τα χέρια του και τα κατέβασε προς τη γη. Και αυτή η Κινόπης απομακρύνθηκε, είναι βρισιά ομιλική αυτή, έχουν την όψη του σκύλου, σκυλομούρα που λέμε, ναι. Δεν άντεξε καθώς πήγαινα στον Άδη, με τα χέρια τους οφθαλμούς να κλείσει και το στόμα. Ήτανε τέλος πάντων μια πράξη ευεργεσίας να κλείσει τα μάτια και το στόμα του νεκρού, ούτε αυτό λοιπόν το έκανε. Δεν υπάρχει τίποτε πιο τρομερό και σκληρό από τη γυναίκα που τέτοιες τις φρένες της έργα έβαλεν. Έτσι και εκείνη σκέφτηκεν έργο να πρεπές το νόμιμο άντρα της να φωνεύσει. Και έλεγα πως με χαρά στα παιδιά και τις δούλες μου ήκα δε θα γύριζα. Εκείνη όμως πολλά λυπηρά σκεπτωμένη έσχος κατέχησε πάνω της και σε εκείνες που πίσω θα έλθουν τις τρυφερές γυναίκες ακόμη κι αν αγαθοποιές είναι. Έτσι είπε και εγώ πάλι απαντώντας προσείπα πολλοί τους γόνους του Ατρέως ο Ευρείο Παζεύς τρομερά εχθρεύτηκε με τις γυναικείες βουλές εξ αρχής. Ένεκα της Ελένης απολεστήκαμε πολύ και σε σένα η Κλητεμνήστρα δόλον έπλεκε ενώ ήσουν μακριά. Τώρα ξαναμιλά ο Αγαμέμνον. Έτσι είπα και εκείνος αμέσως απαντώντας προσείπε γι' αυτό και εσύ να μην είσαι ποτέ ήπιος με τις γυναίκες. Τον μύθο άπαντα μη φανερώνεις που καλά γνωρίζεις, αλλά άλλο να τις λες και άλλο να κρύβεις. Αλλά εσύ, Οδυσσέα, δεν θα πονευθείς από τη γυναίκα σου, γιατί πολύ μυαλωμένη και καλές σκέψεις τις φρένες έχει η κόρη του Ικαρίου, η φρόνιμη Πινελόπη. Αλήθεια νεόνυμφη την αφήσαμε εμείς ερχόμενοι στον πόλεμο και το παιδί της ήταν στο μαστό, νήπιο, που τώρα βέβαια με τον ανδρών καθίζει τον αριθμό, ευτυχισμένος. Γιατί ο προσφυλής του πατέρας θα πάει να τον ειδεί και εκείνος τον πατέρα θα αγκαλιάσει όπως θεμητόν είναι. Δηλαδή μια ψυχή έχει και την ικανότητα να προλέγει το μέλλον. Έτσι μας λέει εδώ, γιατί εδώ ο Αγαμέμνον προλέγει το μέλλον του Οδυσσέως. Η δική μου σύγκητη ούτε το γιο μου να χορτάσω με τους οφθαλμούς με άφησε, προηγουμένως με σκότωσε τον ίδιον. Άλλο όμως θα σου πω και εσύ βάλε το στις φρένες σου. Κρυφά, όχι αναφανδόν, στη φίλη πατρίδα γαία την ία να προσορμήσεις το καράβι. Να το βάλεις κρυφά, να μην το φανερώσεις. Καμία εμπιστοσύνη στις γυναίκες, επί ουκέτη πιστά γυναιξήν. Αλλά εμπρός τούτο είπε μου και αληθινά κατάλεξε. Αν κάπου ακούσατε πως ζει το παιδί μου ή στον Ορχομενό ή στην Αμμώδη Πύλο ή κάπου του Μενελάου την Ευρία Σπάρτη, γιατί δεν έθανε ακόμη επί της γης ο θεϊκός Ορέστης, λέει. Αν ήταν θα τον έβλεπε. Ζητά να μάθει δηλαδή πληροφορίες για το παιδί του. Μας λένε ότι οι ψυχές των κάτω κόσμο ξεχνούν. Όμως εδώ θυμούνται μια χαρά, όχι μόνο θυμούνται, έχουν και μεγάλη επιθυμία να δούνε κάποιον. Και πάνε όλες μαζί και ρωτούν. Έτσι είπε και εγώ απαντώντας προσείπα, Ατρίδη, τι γι' αυτά με ρωτάς, δεν γνωρίζω αν ζει ή πέθανε. Και τι του λέει, μια φράση έτσι παροιμιακή. Κακόν ανεμόλογα να σκέτεσαι, κακόν ανεμόλια βάζει. Ανεμόλια είναι αυτά που τα παίρνει ο άνεμος. Να μην σκέφτεσαι δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι απτά. Οι δυο μας τέτοια λόγια αλλάζαμε στη γερά, μισητά δηλαδή, φοβερά, στεκούμενοι με λύπη. Θαλερό δάκρυ καταχέοντες, τα έλεγαν αυτά και έκλαιγαν ταυτοχρόνως. Και ήλθε η ψυχή του Πηλιάδου Αχιλλέως, μαζί τώρα όλες και του Πατρόκλου και του Αμόμου Αντιλόχου και του Έαντος,
που άριστος ήταν στο κάλος και στο δέμας μεταξύ των άλλων Δαναών μετά τον άμμο μου Πηλεΐωνα. Το έκανε μια ιστορία που θα την πει παρακάτω. Πόσο άδικα φέρθηκε στον Αέαντα ο Οδυσσεύς. Με γνώρισε η ψυχή του ταχύποδος Αιακίδου και ολοφυρωμένη έπιφτε ρωτά προσήπεν. Διογενή λαερτιάδη πολυμήχανε Οδυσσέα, παράτολμε, τι πάλι μίζουν στις φρένες σου σκέφτεσαι έργο, πώς άντεξες τον Άδη να κατέλθεις, ένθα νεκροί, ανέστητοι κατοικούν, αφραδές, χωρίς φρόνηση δηλαδή, όχι, χωρίς φωνή, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Βρωτών είδωλα, καμόντων λέει, καμόντων. Δεν τη λέμε τη λέξη σήμερα, προέρχεται από το, είναι μετοχή του ορίστου του Κάμνο. Δεν λέμε καμόντες, αλλά λέμε, το Κάμνο σημαίνει κοπιάζω, μοχθώ, κουράζομαι. Το Κάμνο δεν το λέμε μόνο του, το λέμε με πρόθεση, το λέμε από Κάμνο, λέμε, κουράζομαι δηλαδή. Το Κάμνο. Ο Κάματος. Λέμε επίσης αποκαμωμένος, κουρασμένος δηλαδή πολύ. Ο Κάματος, ναι. Έτσι είπε και εγώ απαντώντας προσήπα. Αχιλλέα του Πηλέως γε, γενναιότατε των Αχαιών, ήλθα τον Τηρεσία έχοντας χρία. Μη κάποια βουλή μου είπε πως την απόκρινη Ιθάκη θα φτάσω, γιατί δεν ήλθα κοντά στην Αχαϊκή γη, ούτε στη δική μου γη έφτασα, αλλά διαρκώς κακά με βρίσκουν. Από σένα Αχιλλέα κανένας άνδρας πιο μακάριος πριν, ούτε μετά, δείχνει αυτή την εκτίμησή του, γιατί πριν ζωντανώς ετοιμούσαμε ίσαμε θεούς οι αργοί, και τώρα πάλι μεγαλοκράτος τους νεκρούς εδώ είσαι, μέγα κρατέης λέει. Σημειώστε το αυτό, γιατί απαντά μετά ο Αχιλλέας, αυτό ακριβώς σχολιάζει. Μεγαλοκράτορ λέει είσαι εδώ, γι' αυτό μην αγχώνεσαι που πέθανες Αχιλλέα. Έτσι είπα και αμέσως εκείνος απαντώντας προσείπε. Μη για τον θάνατο με παρηγορείς λαμπρέ Οδυσσέα. Θα ήθελα αγρότης να ήμουν και να θητεύω σε άλλον, άνδρα σκληρό. Άνδρα άκληρο, που δυος πολύ δεν θα είχε, παρά σε όλους τους αποθαμένους νεκρούς να ανάσω. Καλύτερα να ήμουν, λέει, κάποιος που να ήμουν δούλος σε έναν δούλο, παρά να ήμουν βασιλιάς τους νεκρούς. Αλλά εμπρός για το λαμπρό μου παιδί πες μου. Δεν τον ενδιαφέρουν όλα τα άλλα. Τον ενδιαφέρει να μάθει για το παιδί του. Και αυτό ζητάει πληροφορίες για το παιδί του, όπως αγαπημένουν παραπάνω. Αν πήγε στον πόλεμο και ήταν πρόμαχος ή όχι. Υπέ μου και για τον άμμο μου Πηλέα, τον πατέρα του δηλαδή. Ο γιος του είναι ο Νεοπτόλεμος, δεν τον αναφέρει το όνομά του εδώ. Αν κάτι ξέρεις κι αν ακόμα τιμάται μεταξύ των πολλών ημιδόνων ή δεν τον τιμούν πια στην Ελλάδα και στη Φτία. Ένεκα που το γύρος τον κατέχει σε χέρια και πόδια. Οδύσσια, ραψοδία Λάμδα, στίχος 498. Ο Οδυσσέας βρίσκεται στον κάτω κόσμο, όπου έχει συναντήσει την ψυχή του Αγαμέμνονος. Ο αρχιστράτηγος του Τροϊκού πολέμου έχει πεθάνει χωρίς δόξα και διηγείται τις λεπτομέρειες της δολοφονίας του από τη σύζυγό του Κλυτεμνίστρα. Δεύτερος στη σειρά με τον οποίο διαλέγεται ο Οδυσσέας έρχεται ο Αχιλλέας, ο οποίος θαυμάζει τον Οδυσσέα για την παράτολμη αυτή κάθοδο στον Άδη. Είμαστε προς το τέλος της ομιλίας του Αχιλλέως. Ήθε αρρωγός εγώ να του είμαι. Ζητά πληροφορίες για τον γιο του και μετά για τον πατέρα του, τον άμμο Πηλέα. Και λέει στο τέλος, ήθε αρρωγός εγώ να του ήμουν με την αυγή του ηλίου, τέτοιος όντας όταν κάποτε στην Ευρία Τρία φανάτωνα λαών άριστον, αμυνόμενος τους Αργίους. Μία παρατήρηση εδώ, ότι οι Έλληνες ποτέ δεν κατηγορούσαν τους εχθρούς τους. Λέει, θανάτωνα λαών άριστον. Αν ο λαός με τον οποίο ο αντίπαλος, ο εχθρός, ήταν γενναίος, οι Έλληνες πάντοτε το έλεγαν. Έτσι ας πήγαινα για λίγο έστω του πατρός το δώμα και θα τρόμαζα τότε με το μένος και τα άπτα χέρια μου, άπτα τα ανίκητα δηλαδή, όσους τον στεναχωρούν και τον εμποδίζουν από τις τιμές. Εδώ θέλω να σχολιάσω ότι
έχουν γίνει πολλά, το σημείο εκείνο, το σημαντικό σημείο από τα λόγια αυτά του Αχιλλέως βρίσκεται λίγο πιο μπροστά, στην αρχή της ομιλίας, στο 487-8, που λέει ότι προτιμούσα να είμαι αγρότης και να θητεύω σε άνδρα άκληρο, παρά να είμαι βασιλιάς τους αποθαμένους νεκρούς. Έχει γίνει πολύ λόγος για τα λόγια αυτά, ότι δεν ταιριάζουν σε έναν ήρωα. Όμως, πρώτο είναι, έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα γι' αυτό. Η ελληνική σκέψη θεωρεί πως ζωντανός είναι αυτός που βρίσκεται πάνω στη γη και που βλέπει το φως του ηλίου. Άρα, ως εκ τούτου, ένας Έλλην δεν θεωρεί ευχάριστη την παραμονή του στον κάτω κόσμο, γιατί δεν υπάρχει ήλιος εκεί, ο Άδης είναι σκοτεινός. Δεύτερον, ο Αχιλλέας εξακολουθεί να θλίβεται που έχασε πρόωρα τη ζωή του. Είναι εκείνος που είχε πει, αν θυμάστε, στη γιώτα ραψοδία της Ιλιάδος, «Λιιστή μεν γάρτε βόες και ήφια μήλα, κτητή δε τρύπο δέστε και ύπον ξανθά κάρινα, ανδρός δε ψυχή πάλιν ελθύν, ούθε λετή, ούτε λεϊστή, ούθε λετή, επίαρκε να μίψετε έρκος οδόντων». Λέει, μπορείς να κλέψεις παχιά πρόβατα και βόες και τρύποδες και ύπους, αλλά δεν μπορείς να, ούτε να ληστέψεις ούτε να την αλώσεις την ψυχή του ανθρώπου μόλις ξεφύγει από το έρκος, το φράγμα των οδόντων. Δηλαδή, είναι αυτός που χαίρεται πάνω από όλα τη ζωή, είναι αυτός που έχει ένας ήρωας που έχει, πώς να το πω, πλήρη επίγνωση της αξίας της ζωής. Να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, ότι ο Άδης είναι ο χώρος των νεκρών. Ναι. Ο Πλούτον είναι ο θεός των νεκρών. Mm. Και στο κάτω-κάτω, ποια αξία θα είχε η θυσία της ζωής του Αχιλλέως για να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Πατρόκλου, αν τον βρίσκαμε να είναι ευχαριστημένος στον κάτω κόσμο. Δηλαδή, ειδικά για αυτούς που λένε ότι τα βιβλία έχουν γραφτεί, η Ιλιάδα και ο Οδύσσεις έχουν γραφτεί από διαφορετικό συγγραφέα. Δεν έχουν γραφτεί από διαφορετικό συγγραφέα, φαίνεται στα διάφορες μικρές λεπτομέρειες που αντανακλούν τον χαρακτήρα, τον ψυχισμό ενός ήρωος της Ιλιάδος στην Οδύσσεια. Ένα είναι και αυτό. Έτσι λοιπόν τελειώνει το λόγο του Αχιλλέας και απαντά ο Οδυσσέας. Έτσι είπε και εγώ απαντώντας προσήπα, στίχος 405. Αλήθεια, για τον άμμο μου Πηλαία δεν άκουσα τίποτα. Συνεχίζει δηλαδή να δίνουν πληροφορίες ο ένας τον άλλο στον κάτω κόσμο. Όμως για το αγαπητό σου παιδί τον Νεοπτόλεμο, την πάσα αλήθεια θα υπώ όπως με εκελεύεις, όπως μου το ζητάς δηλαδή. Γιατί εγώ ο ίδιος πάνω στην κύλη ή σημεία οδήγησα από τη Σκύρος τους καλλικνήμηδες Αχαιούς. Όταν λοιπόν γύρω από την Τρία εκφράζαμε βουλές, πάντα πρώτος μιλούσε χωρίς να λαθεύει λόγο. Είναι και ο γιος του Αχιλλέως, όπως και ο πατέρας, ο ίδιος ο Αχιλλέας, είναι ρητήρ και λόγων και πρικτήρ έργων. Αυτό που είπε ο πατέρας, μάλλον ο Πηλέας έδωσε την εντολή στον Φίνικα, τον δάσκαλο του Αχιλλέως, να του διδάξει πώς να είναι ρητήρ λόγων, ρήτορ δηλαδή, και πρικτήρ έργων. Δεν σημαίνει ότι θα παραμένουμε μόνο στα λόγια, δεν είμαστε θεωρητικοί. Ο Έλληνας δεν είναι θεωρητικός μόνο. Ό,τι λέει το κάνει και έργο. Λοιπόν, ρητήρ λόγων και πρικτήρ έργων. Το ίδιο λοιπόν είναι και ο γιος. Ο ισόθεος Νέστορ, και εγώ μόνο τον νικούσαμε φαντάζομαι, δηλαδή ήταν τόσο καλός στα λόγια, στη ρητορική, ώστε μόνο ο Νέστορ, ο οποίος θεωρείται ο σημαντικότερος ρήτορας της Ιλιάδος, και εγώ λέει και ο Οδυσσέας, που και αυτός θεωρείται πολύ σημαντικός ρήτορ. Πολύ καλός στα λόγια, το έχουμε δει σε διάφορα, στο προηγούμενο νομίζω το είχαμε δει. Και όταν πάλι στο πεδίο των Τρώων πολεμούσαμε με χαλκό, ουδέποτε με το πλήθος έμενε των ανδρών, ουδέ με τον όμιλο. Δηλαδή είναι καλός πολεμιστής εκτός των άλλων. Εδώ βλέπουμε σκηνές από τον πόλεμο και την άλωση της Τρίας. Υπάρχουν δηλαδή κάποια ενθυμίσεις της τροϊκής εκστρατείας. Στιγμιότυπα από την τροϊκή εκστρατεία, τα οποία δεν τα έχουμε δει στην Ιλιάδα.
αλλά πολύ προέτρεχε με ουδενός το μένος μοιάζοντας και πολλούς άνδρες σκότωσε σε φοβερές μάχες. Για όλους εγώ δεν θα σου είπω, ούτε θα ονοματίσω, όσο λαό θανάτωσε αμυνόμενος τους Αργίους. Αλλά τον Τηλεφίδη σκότωσε με χαλκό τον ήρωα Ευρύπυλο και πολλοί γύρω από αυτόν εταίροι Κίτιοι σκοτώνονταν ένεκα γυναικείων δώρων. Εκείνο λοιπόν τον κάλιστο είδα μετά τον θεϊκό Μέμνονα. Και όταν στον ύπο, εννοεί τον Δούριο ύπο, κατεβαίναμε που έκαμεν ο Επιός είναι εκείνος, τον ανέφερε στην Ιλιάδα, στην Οδύσσια μάλλον, στην τρίτη οδή του Δημόδοκου, στη Θήτα Ραψοδία 493 και εξής. Είναι, από την Ιλιάδα επίσης μαθαίνουμε ότι είναι ειδός πυγμαχής, είναι ειδήμων στην πυγμαχία. Είναι εκείνος που έλαβε μέρος στην πυγμαχία στα άθλα επί Πατρόκλου, στους νεκρικούς αγώνες για τη γηδεία του Πατρόκλου και νίκησε τον Ευρίαλο. Δεν λέει, σε δύο σημεία είναι που δεν λέει, λέει και το ύπον, δεν αναφέρει τη λέξη Δούριος, αλλά στη Θήτα Ραψοδία 512 της Ιωδύσσιας αναφέρει «Δουράτεων μέγαν ύπον», έτσι τον ονομάζει, ξύλινο δηλαδή. Άλλωστε Δούριος αυτό θα πει ξύλινος. Ο Επιός λοιπόν είναι ο τεχνίτης που έφτιαξε τον Δούριο ύπο. Τον Αργείο, όταν κατεβαίναμε λοιπόν στον ύπο μέσα μπαίναμε, τον Αργείον οι άριστοι και εγώ τα πάντα εντελόμουν, δηλαδή να κλείνει και να ανοίγει τη γερή ενέδρα. Λέει ποικινών λόχων ονομάζει τον ύπο αυτόν. Λόχος, τη λέμε σήμερα τη λέξη στο ρήμα ελοχεύω λέμε με δύο λάμδα. Δηλαδή ενεδρεύω. Τότε άλλοι των Δαναών οι γείτορες και πρόβουλοι δάκρυα σκούπιζαν και έτρεμαν από κάτω τα γόνατα εκάστου. Εκείνον εγώ καθόλου δεν τον είδα με τους οφθαλμούς, ούτε οχρό στο ωραίο του δέρμα, ούτε στις παριές δάκρυα να σκουπίσει. Δηλαδή ήταν και ο Νεοπτόλεμος μέσα στον Δούριο ύπο. Μόνον αυτός πάρα πολύ με οικέτευεν από τον ύπο να βγει και άγγιζε του ξύφου στη λαβή και το χαλκόβαρο δόρι, κακά για τους τρώες σκεπτόμενος. Αλλά όταν του Πριάμου διαπορθήσαμε την υψίκριμνη πόλη, μερίδιο και γέρας εστλών, εστλός είπαμε, εδώ το γραμμένο γιατί δεν μπορώ να τις θυμάμαι όλες τις σημασίες, σημαίνει ικανός, επιδέξιος, άξιος, σημαίνει ανδρείος, σημαίνει ωφέλιμος, έξοχος, εξαίρετος και ευγενής επίσης. Είναι μια εξαιρετική λέξη την οποία δυστυχώς δεν τη λέμε σήμερα. Εστλός εταίρος, εστλός, τι είπαμε, γέρας εστλών. Έχοντας την ία επέβαινε, αυλαβής, ούτε είχε βληθεί με οξύ χαλκό. Είδε λοιπόν ο Οδυσσέας, έχει δει με τα μύδια του τα μάτια την παλικαριά του Νεοπτόλεμου και τώρα την περιγράφει στον πατέρα του. Ούτε από κοντά είχε πληγωθεί όπως πολλές φορές γίνεται στον πόλεμο, ως αδιακρίτως μένεται ο Άρης. Εδώ τελειώνει ο λόγος του Οδυσσέα. Τι του έχει πει, πρώτον ότι ο γιος του είναι ικανός ρήτορας, δεύτερον ότι ήταν γενναίος πολεμιστής και τρίτον ότι εξακολουθεί να ζει, πράγμα που το γνωρίζει και ο Αχιλλέας γιατί αλλιώς θα τον έβλεπε. Έτσι είπα και η ψυχή του ταχύποδος Αιακίδου πήγαινε με μακρά βήματα, λέει φύτα μακρά βιβάσα, φύτα, το ρήμα φυτά όπου είναι το φοιτητής, πηγαίνω και έρχομαι, αυτό θα πει. Πήγαινε λοιπόν μακρά βιβάσα, με μεγάλα βήματα, λέει, προς λιμώνα, κατά ασφοδελών λιμώνα, προς το λιμώνα με τους ασφοδέλους. Γηθοσύνη, όλο χαρά, γεμάτος χαρά, που του είπα πως ο γιος του ήταν αρεδίκετος, αξιόδικτος. Και άλλες ψυχές νεκρών κατά τεθνεώτων στέκονταν λυπημένες και έλεγαν εκάστη τα βάσανά της. Μόνον η ψυχή του Αίοντος Τελαμονιάδου χωριστά εστάθη, χωλωμένη ένεκα της νίκης. Εδώ αναφέρει ένα επεισόδιο που είναι μετά την Ιλιάδα, στο τέλος του θανάτου. Όχι, ναι, δεν αναφέρεται ούτε στην Ιλιάδα, ούτε αναφέρεται εδώ μονάχα. Είναι στο τέλος του θανάτου, μετά το θάνατο του Αχιλλέως μάλλον. Όταν εγώ νίκησα κρινόμενος παρά τις νίες, δικαζόμενος λέει, για τα όπλα του Αχιλλέως. Τα είχε θέσει η σεβασμία μητέρα, του Αχιλλέως εννοεί, η θέτης. Ήταν έπαθλο, τα όπλα του Αχιλλέως,
ήταν έπαθλος στους νεκρικούς αγώνες προς τιμήν του Αχιλλέως. Είναι η περίφημη κρίση των όπλων, η οποία παρατίθεται με λίγα λόγια εδώ, ως ήδη γνωστή μάλλον. Και τι συνέβη εδώ. Τίθενται τα όπλα αυτά του Αχιλλέως και δικάζουν, λέει, θα το πει παρακάτω, δικάζουν, ας το πούμε όλο, ας μην ήταν, λέει, να νικήσω τέτοιον άθλο, γιατί τέτοια κεφαλή ένεκα αυτών των όπλων η γη σκέπασε, του Αίαντος, που σε μορφή και έργα υπερήχε των άλλων Δαναών μετά τον άμωμο Πηλεΐωνα. Τι συμβαίνει. Θέτει λοιπόν η θέτη στα όπλα αυτά, και επειδή δικάζουν οι Τρώες, δηλαδή από αυτού ζητούν να πούν ποιος είναι ο πιο γενναίος άνδρας μετά τον Αχιλλέα για να λάβει αυτά τα όπλα. Το κακό είναι ότι παίρνουν ως δικαστές τους Τρώες, οι οποίοι όμως, επειδή αντιπαθούν τους Αχαιούς, λένε ότι κάποιος άλλος είναι ο σημαντικότερος πολεμιστής μετά τον Αχιλλέα, ότι είναι ο Οδυσσέας, και δίνουν τα όπλα στον Οδυσσέα, πράγμα που είναι καταφανής αδικία εναντίον του Αίαντος, με αποτέλεσμα ο Αίαντας να αλλοφρονήσει, να παραφρονήσει, να σκοτώσει, να νομίσει ότι μέσα στη νύχτα βλέπει Δαναούς, βλέπει Αχαιούς, και να σκοτώσει, ενώ είναι τα ζώα, να σκοτώσει τα ζώα, και όταν έχει συνέλθει βλέπει ότι βρίσκεται μέσα σε μια λίμνη αίματος με ζώα σφαγμένα δεξιά και αριστερά, και τότε είναι που τρελαίνεται εντελώς και πέφτει πάνω στο σπαθί του. Είναι τραγική η ιστορία αυτή, και προτείνω την τραγωδία του Σοφοκλέους Αίας, που είναι, τι να πω, είναι μια από τις καλύτερες τραγωδίες. Τι μία, εδώ γίνεται, όλες οι τραγωδίες είναι υπέροχες. Αλλά και αυτή είναι υπέροχη. Και κυρίως αυτές που μας λείπουν. Ναι. Και του είπα, λέει, με λόγια μιλήχε. Εδώ δηλαδή και άρχισε να έχει ένα μίσος προς τον Αχιλλέα ο Αίαντας, το οποίο βλέπουμε ότι διατηρείται εδώ και στον κάτω κόσμο ακόμα. Και του είπα λοιπόν με λόγια μιλήχια, 552, Αίαντα, παιδί του ανώμου τεραμόνος, δεν έμελες λοιπόν ούτε θανόν να λησμονήσεις τον χώλο για μένα ένεκα των όπλων των Ολεθρίων. Οδύσσια, ραψοδία Λάμδα, στίχος 555. Μιλάω, ο Οδυσσέας απευθύνεται στον Αίαντα που τον συναντά στον κάτω κόσμο και εκείνος τον αποφεύγει. Ας πάρουμε δύο στίχους πιο πάνω. Αίαντα, παιδί του αμόμου τελαμόνος, δεν έμελες λοιπόν ουδέ θανόν να λησμονήσεις τον χώλο για μένα ένεκα των όπλων των Ολεθρίων. Πάθημα αυτά οι θεοί έθεσαν στους Αργίους, γιατί τέτοιος πύργος σε αυτούς απολέστηκες. Η λέξη είναι πύργος και στο πρωτότυπο, στο αρχαίο κείμενο. Πύργος εννοεί πρόμαχος. Και η λέξη αυτή χρησιμοποιείται μάλλον για να ονομάσει και πόλεις. Αυτό που λέμε, που το έχουν πάρει στις ξένες γλώσσες, Berg και Burg και Burgas. Όλες είναι ελληνικές λέξεις, είναι παραφθορά της λέξης πύργος, όπως και σε επίθετα επίσης, Gutenberg, και σε πόλεις, Johannesburg, όλα αυτά, οι λέξεις αυτές δηλαδή είναι παραφθορά. Strasbourg, ναι. Για σένα οι αρχαίοι, ίσα με τον Αχιλλέα Πηλιάδη, έχουμε πάντα λύπη που έθανες. Τόσο πολύ λυπόμαστε, δηλαδή όσο που χάσαμε τον Αχιλλέα. Κανένας άλλος αίτιος, αλλά ο Ζεύς που το στρατό των εχμωμάχων Δαναών εκπάγλος εχθρεύτηκε και σένα θανάτωσε. Αλλά εμπρός έλα, Άναξ, τα λόγια μου να ακούσεις. Δάμασε το μένος σου και τη θαραλέα ψυχή σου. Δάμασον δε μένος και αγίνωρα θυμών. Κοιτάξτε τι ωραία που ακούγεται στο αρχαίο κείμενο. Έτσι είπα, αλλά δεν μου αποκρίθηκε και έβη με τις άλλες ψυχές στο έρευος των κατατεθνεώτων νεκρών. Θα μου μιλούσε όμως και χολωμένος ή και εγώ σε αυτόν, αλλά πολύ ήθελα μέσα στα στήθη μου να ειδώ τις ψυχές και των άλλων κατατεθνεώτων. Ο Οδυσσέας πιστεύει ότι θα του μιλούσε ο Αίαντας, αλλά δεν υπήρχε αρκετός χρόνος. Παρ' όλα αυτά, μένει έτσι αυτή η εικόνα του Αίαντος που του μιλά και του γυρίζει την πλάτη και απομακρύνεται. Είναι το περίφημο αυτό μίσος που εξακολουθεί να υφίσταται και στον κάτω κόσμο.
έτσι είπα, Λοιπόν, τότε λοιπόν τον Μήλο είδα. Μετά από αυτόν βλέπει διάφορους, με αυτούς έχει μιλήσει μέχρι τώρα. Με τους υπόλοιπους δεν μιλά. Με τρεις ανθρώπους μιλά μέχρι τώρα. Μιλά με τον, με τον Αγαμέμνονα, με τον, με τον Αχιλλέα και με τον Έαντα. Έρχονται, ανατριάδες έρχονται αυτοί με τους οποίους μιλά. Ναι. Τότε λοιπόν τον Μήνωα είδα, του Διός Αγλαόγιο, χρυσό σκύπτρο έχοντα, δικαστή στους νεκρούς, να κάθεται. Και γύρω του για το δίκαιο ρωτούσαν τον άνακτα. Αμφί, μην αμφί, γύρω του δηλαδή, δίκας ήρων το άνακτα. Καθήμενοι ή στεκούμενοι, ήμενοι ή εσταώτες, εσταώτεστε. Όπως είναι σήμερα στα δικαστήρια, άλλοι κάθονται, άλλοι είναι όρθιοι και γύρω από το δικαστή και του μιλούν και τον ρωτούν. Στον ευρύπυλο του Άδος, στο ευρύπυλο του Άδος Δώμα. Μετά από αυτόν είδα τον Πελώριο Ορίωνα, θηρεύματα να οδηγεί στο λιμόνα με τους ασφοδέλους, που αυτός σκότωσε σε όρια ερημικά, στα χέρια έχοντας ρόπαλο χάλκινο που ποτέ δεν έσπαγε. Εν αγιές, αραγιές δηλαδή, που δεν έσπαζε με τίποτα. Και τον Τιτιό είδα, της γέας τον μεγαλοπρεπή γιο, να κοίταται στο δάπεδο. Είναι ο πρώτος από τους τιμωρημένους, τους μεγάλους τιμωρημένους του κάτω κόσμου που βλέπει. Το μεγαλοπρεπή γιο λοιπόν να κοίταται στο δάπεδο, ξαπλωμένος έπιανε 9 πλέθρα. Και γήπες 2 εκατέρωθεν καθήμενοι το ύπαρ έτρωγαν, στο δέρμα μέσα εισδύοντας. Και αυτός δεν τους έδιωχνε με τα χέρια, γιατί την λιτό ατίμασε. Του Διός την ένδοξη σύγκητη. Εδώ λέει για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά, για ποιο λόγο οι δύο γήπες του τρώνε το τσικότι. Γιατί έλκυσε, το ρήμα είναι ελκαίο, σημαίνει κακομεταχειρίστηκε. Ελκαίο σημαίνει κακομεταχειρίζομαι, σύρομαι εδώ και εκεί. Είναι ένας εκτενέστερος τύπος του έλκο. Ναι. Λοιπόν, στην πυθό καθώς ερχόταν μέσω καλλιχώρου Πανοπαίος. Ένα που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι ο Όμηρος είναι παλαιότερος από την ονομασία Δελφή. Δεν γνωρίζει την ονομασία Δελφή και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Είναι 4 φορές που αναφέρει την πυθό και δεν την αναφέρει ως Δελφή. Μία είναι αυτή, στίχος 581, λάμδα ραψοδία. Η άλλη είναι θήτα 80 της Ιωδύσσιας. Είναι το Ιώτα 405 της Ιλιάδος και το Βήτα 519 πάλι της Ιλιάδος, είναι ο κατάλογος των πλοίων. Είναι πολύ παλαιότερος από την ονομασία αυτή. Κάτι που θέλω να που σχολιάζει ο Παυσανίας στα φωκικά του. Φωκικά είναι το 4. Λέει στη φωκικά το βιβλίο 4 κεφάλαιο. Στη μνήμη μου έρχονται οι στίχοι του Ομήρου, οι σχετικοί με τον Τιτιό, όπου ο Όμηρος ονόμασε την πόλη των Πανοπαίων, λέει, τον Πανοπαίο Καλλίχωρον, λέει στο 581 στίχο, λέει, μέσω Καλλιχώρου Πανοπαίος. Λοιπόν, σημαίνει η έννοια του επιθέτου, σημαίνει στον Παυσανία πως υπήρχε καλός τόπος για χορό, όπου έστειναν χορό. Για ποιο λόγο όμως ονόμασε ο Όμηρος στο χωρίο αυτό τον Πανοπαία Καλλίχωρον, δεν μπορούσα πριν να το καταλάβω, λέει ο Παυσανίας. Το διδάχτηκα από τις ονομαζόμενες τους Αθηναίους θυιάδες. Οι θυιάδες είναι γυναίκες της Αττικής που μαζί με τις γυναίκες των Δελφών πηγαίνουν κάθε δεύτερο έτος στον Παρνασσό για τις θρησκευτικές τελετές προς τιμή του Διονύσου. Υπάρχει συνήθεια κατά την πορεία τους από την Αθήνα οι θυιάδες αυτές να στείλουν χορούς σε διάφορα μέρη, μεταξύ των οποίων και στον Πανοπαία. Φαίνεται λοιπόν πως με το επίθετο που αποδίδει ο Όμηρος στον Πανοπαία υπενήσεται τον χορό των θυιάδων. Τώρα συνεχίζει. Λέει, στον Πανοπαία πλάι στο δρόμο υπάρχει ένα οικοδόμημα μικρό από ομά πληθιά και μέσα σε αυτό άγαλμα από πεντελικό μάρμαρο που άλλοι λένε πως παριστάνει τον Ασκληπιό και άλλοι τον Προμηθέα. Είναι σχετικό με το κείμενο αυτό, γι' αυτό το διαβάζω. Παρουσιάζουν και αποδείξεις για τη δεύτερη άποψη. Υπάρχουν στη Χαράδρα πέτρες, καθεμιά από τις οποίες θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκές φορτίο ενός κάρου.
πολύ δηλαδή, είναι όγκος μεγάλος. Οι πέτρες αυτές έχουν το χρώμα του πυλού, όχι εκείνου που γίνεται από χώμα, αλλά εκείνου που σχηματίζεται σε μία χαράδρα ή αμμουδερό χήμαρο και έχουν και μία οσμή που πλησιάζει πολύ την οσμή του ανθρωπίνου δέρματος. Λένε πως αυτές είναι οι υπολείμματα του πυλού εκείνου από τον οποίο ο Προμηθέας έπλωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Αυτού στη χαράδρα υπάρχει και τάφος του Τιτιού. Η περιφέρεια του συσσωρευμένου πάνω χώματος είναι περίπου 1/3 του σταδίου. Λένε πως ο στίχος της Οδύσσιας, πεσμένος στο έδαφος, που λέμε, που έλεγε εδώ, πεσμένος στο έδαφος, α, όχι, πιο πέρα είναι, είναι αυτός εδώ, 577 στίχος, πεσμένος στο έδαφος λοιπόν και σε 9 πλέθρα κοιτόταν, δεν αναφέρεται στο μέγεθος του Τιτιού, αλλά στον τόπο όπου θαύτηκε ο Τιτιός, ο οποίος ονομαζόταν 9 πλέθρα. Και τώρα είναι μια ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα, λίγο άσχετη με το θέμα μας, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, γι' αυτό θα συνεχίσω. Ο Κλέον, ένας Μάγνης, από τη Μαγνησία δηλαδή, από εκείνους που κατοικούν στον έρμο, έλεγε πως τα παράδοξα δεν πιστεύουν εκείνοι οι άνθρωποι που συνέβη να μην έχουν δει στη ζωή τους ασυνήθιστα θεάματα. Ο ίδιος έλεγε πως είναι πεπισμένος σχετικά με τον Τιτιό και με άλλους που υπήρξαν τέτοιοι που τους παρουσιάζει η παράδοση. Ο Κλέον έτυχε να βρίσκεται στα Γάδυρα. Τα Γάδυρα είναι πόλη σε ένα μικρό νησί στα νοτιοδυτικά της Ισπανίας, έξω από το Γιβλαρτάρ στον Ατλαντικό ωκεανό. Και σύμφωνα με το πρόσταγμα του Ηρακλέους έπλευσε και ο ίδιος και όλος ο άλλος πληθυσμός μακριά από το νησί. Όταν επανήλθε στα Γάδυρα βρήκε έναν άνδρα από τη θάλασσα ξεβρασμένο στην ξηρά, ο οποίος κατήχε έκταση περίπου 5 πλέθρων και ο οποίος κεγόταν χτυπημένος από το Θεό με κεραυνό. Είναι δηλαδή αυτές οι ιστορίες που λέμε για το κάψιμο του Ιούδα, είναι πολύ παλαιότερες από την ιστορία αυτή. Είναι αρχαίες ιστορίες. Και έχει ένα πολύ ωραίο σημείωση εδώ κάτω, στο βιβλίο αυτό της εκδοτικής Αθηνών, που λέει «Έγινε η υπόθεση πως σε μία μυστική τελετή ο πληθυσμός έπρεπε να απομακρυνθεί από τα Γάδυρα. Όταν επανερχόταν, παρακολουθούσε στην ακροθαλασσιά το κάψιμο ενός πελώριου ομοιώματος. Ο Φρέιζερ πιστεύει ότι πρόκειται για γιορτή του Ηρακλέως Μελικέρτη, του οποίου ομοίωμα κεγόταν όπως την Ταρσό της Κιλικίας, της οποίας ο Θεός αυτός θεωρούνταν κτίστης». Δηλαδή ιστορίες αρχαίες, οι οποίες πήραν το μανδύα της μεταγενέστερης θρησκείας και εμφανίζονται ως έθιμα, ναι. Συνεχίζουμε εδώ, στίχος 582. Μετά τον Τιτιό βλέπει τον Τάνταλο. «Και τον Τάνταλο είδα, από χαλεπά άλγινα κατέχεται, σε λίμνη να στέκεται, το νερό της έφτανε στα γένια του. Φαινόταν διψασμένος, μα δεν μπορούσε να πιάσει και να πιει, γιατί ο Σάκης, κάθε φορά δηλαδή, έκυπτε ο γέρον να πιει, ο Σάκης έκυπτε ο γέρον να πιει, επιθυμώντας, τόσο το ίδρο χανόταν ανορροφούμενο, το ρουφούσε κάτω, έπεφτε κάτω δηλαδή, και γύρω στα πόδια του γη μελανή φαινόταν. Την κατεξέρανε κάποιος δαίμον, λέει, και δέντρα υψίκορμα, άκρητα εχύνανε τον καρπό, αχλαδιές και ροδιές και μιλιές ομορφόκαρπες και σικές γλυκερές και ελιές. Τηλεθώωσε, λέει. Τηλεθάω σημαίνει θάλο. Είναι, γι' αυτό είναι εκτεταμένος τύπος. Βρίσκομαι σε άνθηση σημαίνει. Εκτεταμένος τύπος του θάλο είναι. Βρίσκομαι σε άνθηση σημαίνει, σε ακμή. Και ελιές λοιπόν τηλεθώωσες. Αυτά όποτε ο γέρον άπλωνε με τα χέρια να πιάσει, ο άνεμος τα έριπτε προς τα σκιερά νέφη. Έφευγαν προς τα πάνω δηλαδή. Έφευγε το νερό προς τα κάτω, έφευγαν αυτά προς τα πάνω. Ο Τάνταλος ήταν ομοτράπεζος των θεών. Ο μύθος λέει ότι αποκάλυψε στους θνητούς τα θεϊκά μυστικά. Ένας άλλος μύθος λέει ότι είχε κλέψει νέκταρ και αμβροσία για τους θνητούς φίλους του. Που αν το κατοσκεφτούμε, αυτά τα δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Έκλεψε δηλαδή την τροφή των θεών για να τη δώσει στους θνητούς φίλους. Αποκάλυψε τα μυστικά. Με αποτέλεσμα να τιμωρείται στον κάτω κόσμο και να έχει αυτή την τιμωρία που είδαμε.
Ο τρίτος τώρα, γιατί ανατριάδες είπαμε πηγαίνουν, είναι τρεις οι καταραμένοι, πώς να τους πούμε, οι καταδικασμένοι στον κάτω κόσμο. Οι καταδικασμένοι είναι περισσότεροι, είναι και οι Δαναΐδες, αλλά δεν αναφέρονται. Αναφέρονται τρεις μόνο. Είναι και ποιος είναι εκείνος που γυρίζει τον τροχό, ο Ιξίων. Αλλά δεν αναφέρονται αυτοί. Είναι μόνο τρεις τιμωρημένοι. Ο Σύσυφος είναι ο τρίτος λοιπόν. Τον Σύσυφο είδα, κρατερά άλγη να έχει, λίθο βαστάζοντα πελώριο με τα δύο χέρια. Αυτός λοιπόν, στηριζόμενος με χέρια και πόδια, τον λίθο ανοθούσε προς τον λόφο, αλλά όταν έμελε από την κορυφή να ξεπεράσει, τότε στρεφόταν πίσω με όλο το βάρος του και κυλούσε πάλι στο πεδίο ο άσπλαχνος λίθος, λέει. Λάς ανεδείς, λέει το κείμενο. Εκείνος πάλι πίσω τον οθούσε τεντωμένος και ο υδρός κατέρεε από τα μέλη του και σκόνη στο κεφάλι σηκωνόταν. Ο Σύσυφος είναι γιος του Αιώλου από το γένος του Δευκαλίωνος. Σύμφωνα με κάποιους μυθογράφους είναι ο πραγματικός πατέρας του Οδυσσέως, γιατί όταν πρόκειται η Αντίκλια να παντρευτεί το Λαέρτη, φρόντισε αυτός ώστε να κοιμηθεί μαζί της και έμεινε έγκυος αυτή από τον Σύσυφο. Σύσυφος είναι αναδιπλασιασμός της λέξης σοφός. Είναι ο πάρα πολύ σοφός δηλαδή. Όπως και, λέμε Ζάμπλουτος. Ναι, όπως ναι. Και τι γίνεται τώρα. Ο Σύσυφος ήταν πάρα πολύ πανούργος. Τι έκανε. Έπιασε το θάνατο, λέει, έχει κάποιες ιστορίες με το θάνατο ο Σύσυφος. Έπιασε το θάνατο και τον έδεσε και με αλυσίδες τόσο γερά ώστε εκείνο το διάστημα δεν πέθαινε κανείς. Όταν επενέβη ο Ζεύς και σταμάτησε να τον έλυσε, με αποτέλεσμα να απελευθέρωσε τον θάνατο. Αυτό θέλω να πω. Όταν αργότερα ήταν ετοιμοθάνατος, συνεννοήθηκε με τη γυναίκα του να μην του αποδώσει τις νεκρικές τιμές. Έφτασε κάτω στον κάτω κόσμο και ο θάνατος ζήτησε να μάθει γιατί δεν έφτασε με τον τρόπο που φτάνει, με τις τιμές, με τον σωστό τρόπο δηλαδή. Και εκείνος άρχισε να μέφεται τη γυναίκα του και να λέει δεν μου τίμησε, δεν μου έκανε αυτά τα νόμιμα, τα πρέπον, τα νομισμένα, ναι. Και γι' αυτό δώσε μου, λέει, λίγο χρόνο να γυρίσω πίσω για να την συνετήσω. Λέγαμε για τον Σύσυφο που έφτασε στον κάτω κόσμο και το ρώτησε ο Άδης για ποιο λόγο έφτασε χωρίς τους συνηθισμένους τύπους που είχε πει στη γυναίκα του να μην αποδώσει τις νεκρικές τιμές. Και εκείνος παραπονέθηκε για την ασέβεια της γυναίκας και αγανακτισμένος ζήτησε την άδεια να ξαναγυρίσει στη γη για να την τιμωρήσει και να τη συνετήσει. Όταν βρέθηκε στη γη, δεν ξαναγύρισε στον κάτω κόσμο. Και έτσι έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Όταν όμως ήρθε η ώρα να πεθάνει, τελικά οι θεοί του κάτω κόσμου του επέβαλαν αυτή την τιμωρία που είδαμε εδώ, να κυλάει αυτό το λίθο, να προσπαθεί να σηκώσει το λίθο και εκείνος μόλις φτάνει στην κορυφή να ξανακυλάει προς τα κάτω. Και αυτό τι είναι. Είναι μία ασχολία που δεν του αφήνει καθόλου ανάπαυλα και καμία δυνατότητα διαφυγής. Τι συμβαίνει με εμάς, τι κάνουν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Αν θεωρήσουμε αυτό που λένε οι νεοπλατωνικοί, ότι ζούμε τον θάνατο των ψυχών, δηλαδή αυτό η ζωή που ζούμε αυτή, είναι ο κάτω κόσμος των ψυχών, δηλαδή στην ουσία είναι ο θάνατος αυτό που ζούμε, με το να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, σημαίνει ότι δεν μας μένει καθόλου ανάπαυλα να σκεφτούμε οτιδήποτε, να κάνουμε οτιδήποτε και να... τι να κάνουμε, να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε. Σε γιατί η σκέψη, με τη σκέψη μπορούμε να διαφύγουμε, να επινοήσουμε κάτι που να μας ελευθερώσει από αυτό το μαρτύριο. Ζούμε δηλαδή ένα βασανιστήριο εδώ. Ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό λέει ότι όταν έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από δύο δουλειές, η μία δουλειά δηλαδή να μας δίνει πολλά χρήματα αλλά μην μας δίνει χρόνο, η άλλη δουλειά να μας δίνει πολύ λίγα χρήματα αλλά να μας δίνει χρόνο, καλά είναι να επιλέξουμε τη δεύτερη, γιατί καθώς θα έχουμε ελεύθερο χρόνο θα μπορούσαμε να εφεύρουμε και άλλες δουλειές και να βγάλουμε περισσότερα χρήματα από ό,τι θα βγάζαμε από την πρώτη. Τώρα έχουμε περάσει σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί στην οποία έχουμε πολύ χρόνο, λίγη δουλειά, λίγα λεφτά. Καθόλου λεφτά. Καθόλου λεφτά και πάλι δεν μπορείς να σκεφτείς, γιατί είσαι κολλημένος εκεί στο θέμα αυτό, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή που πρέπει. Αν θυμηθούμε τον Παλαδά,
που λέει ότι, λέει ότι πρέπει να το δουλεύουμε 5 ώρες, την α, την β, την γ, την δ, την ε, και μετά μας περιμένουν, οι υπόλοιπες μας λένε τι, ζήθη. Ζήσε, ναι, προστακτική, ζήθη. Μετά λοιπόν από τον Σύσυφο είδε τον Ηρακλή, ο Ηρακλής είναι ο τελευταίος, στίχος 601, Λάμβα ραψοδία, στίχος 601. Είδα, λέει, του δυνατού Ηρακλέους το είδωλον, λέει στο κείμενο. Αυτός με τους αθανάτους θεούς τέρπεται σε ευοχίες και έχει την ύβη με τα ωραία πόδια, την καλή σφυρό, με τα ωραία σφυρά. Πέδα του μεγάλου Διός και της χρυσοπέδιλης Ήρας. Γύρω του κλαγκή νεκρών γινόταν ως των ορναίων που φεύγουν έντρωμα παντού. Και αυτός με ερευώδη νύχτα όμοιος εκτός θήκης τόξο κρατώντας με το βέλος στη νευρά, νευρά είναι η χορδή του τόξου, αγριοκοίταζε τριγύρω σαν να ήθελε διαρκώς να χτυπήσει, να βαρέσει. Τρομερός γύρω από το στήθι κρεμαστός, χρυσός ήταν τελαμών, όπου θαυμάσια έργα είχαν γίνει, άρκτοι και άγριοι κάπροι και αστραφτομάτες λέοντες. Συμπλοκές και μάχες και φόνοι και ανδροσκοτομή, ανδροκτασία λέει. Ας μη φτιάξει τίποτε άλλο όποιος τεχνούργησε εκείνον τον τελαμόνα με την τέχνη του. Μέσα στο σκοτάδι τώρα βλέπει τον τελαμόνα του Ηρακλέως και αρχίζει και περιγράφει. Ας μη φτιάξει τίποτα άλλο, είναι φοβερή φράση αυτή. Όποιος τεχνούργησε εκείνον τον τελαμόνα με την τέχνη του. Με γνώρισε λοιπόν εκείνος αφού με είδε με τους οφθαλμούς και ολοφυρώμενος έπιπτε ρωτά μου είπε. Διογενή Λαερτιάδη πολυμήχανε Οδυσσέα, άγδη στοιχή, από κάποια κακή μοίρα και εσύ υποφέρεις, την ίδια που κι εγώ έφερνα κάτω από την αυγή του ηλίου, του Διός παιδί ήμουν, του Κρονίωνος, μα δυστυχίες είχα άπειρες, γιατί σε πολύ χειρότερον άνδρα είχα υποταγή, και εκείνος χαλεπούς μου εντελόταν άθλους και κάποτε εδώ με έπεμψε τον Κίνα να φέρω. Κίνα τον αναφέρει στο κείμενο, είναι ο Κέρβερος, τον Κέρβερο, τον Κίνα του κάτω κόσμου. Γιατί άλλον δεν σκεπτόταν για μένα κρατερότερον άθλο, χαλεπότερο, δυσκολότερο δηλαδή. Εγώ τον ανέβασα και του τον πήγα από τον Άδη. Τον Ερμή είχα πομπή και την Γλαυκόπηδα Αθηνά. Στον Ευριστέα, τον Ευριστέα εννοεί αυτόν τον κατώτερο, είναι ξάδερφός του στην ουσία. Αλλά τι λέει, είχε λέει βοηθούς τον Ερμή και την Αθηνά. Όπως ο Οδυσσέας έχει εδώ τον Ερμή και την Αθηνά στην Οδύσσια. Έτσι είπε και αμέσως έβη στο δώμο του Άδου Έσω. Και εγώ αυτού έμενα έμπεδος, μη κι άλλος ερχόταν από τους ήρωες άνδρες που πριν είχαν χαθεί. Θα έβλεπα και προτέρους άνδρες που ήθελα βέβαια, το Θησαία και τον Πυρίθο των θεών δοξασμένα τέκνα. Αλλά πριν έθνη μαζεύτηκαν μύρια νεκρών με ήχο τρομερό, ηχήθες πεσίοι. Ναι, και με εμένα χλωρό δέος με έπιασε. Μήπως τις γοργούς την κεφαλή δεινής πελωρίας από τον Άδη μου πέμψει η τρομερή Περσεφόνη. Φοβήθηκε λοιπόν. Αμέσως έπειτα στην Ία πηγαίνοντας εκέλευσα τους εταίρους οι ίδιοι να ανεβούν και τα πριμνήσια να λύσουν και εκείνοι αμέσως ανέβηκαν και στα κουπιά κάθισαν. Στον ωκεανό ποταμό την έφερε κύμα ορμητικό, πρώτα η κοπηλασία και έπειτα καλός ούριος. Φοβήθηκε λοιπόν ο Οδυσσέας και φεύγει χωρίς να δει άλλους. Αυτό ο Ηρακλής ήταν ο τελευταίος που είδε. Στίχος 640 τελειώνει η Λάμδα ραψοδία. Υπάρχουν τώρα διάφορα σχόλια που κάνει, μάλλον τα σχόλια αυτά τα φτιάχνει ποιος. Είναι από το βιβλίο, από ένα βιβλίο χαμένο, είναι του Πορφυρίου εκ των Περιστυγός. Το Πορφύριος τι κάνει, αναφέρει το βιβλίο του Απολλόδωρου περί θεών, το οποίο είναι χαμένο, είναι σε 24 βιβλία, ένα από τα βιβλία, μάλλον τα πολλά βιβλία που έχουν χαθεί. Είναι βιβλίο του, μάλλον είναι σχόλια του Απολλόδωρου στο βιβλίο του περί θεών. Το αναφέρει ο Πορφύριος στο έργο του Περιστυγών και το αναφέρει ξανά με τη σειρά του ως το βέος στο τρίτο βιβλίο του, Εκλογές από Φθέγματα Υποθήκε.
όλος ο τόμος αυτός που έχει των εκδόσεων Κάκτος περιέχει αποσπάσματα από χαμένα έργα ή από έργα του Πλάτωνος, από τον Φέδρο, από τον Φέδωνα κλπ. Αλλά έχει και διάφορα αποσπάσματα τα οποία έχουν χαθεί. Ένα από αυτά, όλο το έργο μιλά, όλο το τόμος μιλά, έχει θέμα του περί ψυχής. Σε ένα από αυτά τα σημεία είναι στο βιβλίο αυτό, κάτσε λίγο, είναι στο 52, κεφάλαιο 52. Λέει τώρα, κάνει αναφορά σε αυτά τα σημεία στην κάθοδο του Οδυσσέα στον κάτω κόσμο. Λέει, λοιπόν, τώρα σχετικά με τις ψυχές, όπως καθόρισε ο Όμηρος τα πράγματα στον Άδη, αφού περιλάβω και αφηγηθώ και τα σχετικά με τους τιμωρούμενους, εκεί θα κλείσω το λόγο με τη στίγα που έχω ήδη πει. Το θέμα του δηλαδή είναι του Πορφυρίου, είναι περιστίγος. Σύμφωνα με τον Όμηρο είναι αυτά. Για τις ψυχές που έκρινε ότι είναι αθάνατες, έχει ορίσει να είναι τρεις οι τόποι. Ο ένας είναι επίγειος, σε αυτή την οικουμένη, όπου ζουν τα ζώα και οι άνθρωποι. Ο άλλος είναι προορισμένος για τους δίκαιους, κοντά στον ωκεανό, που τον ονομάζει Ηλίσιον πεδίων, και λέει ότι σε αυτόν τον τόπο στέλνονται ενώ ακόμη είναι ζωντανοί. Και αυτό το φανερώνει στην περίπτωση του Μενελάου. Αν θυμάστε στη Δέλτα Ραψοδία 561-568, όπου ο Προτέας λέει στο Μενέλαο, «Διότρευτε Μενέλαε, για σένα γραφτό δεν είναι το θάνατό σου να βρεις στο Άργος, στο Ηλίσιο πεδίο, στις γης στην άκρη, φθάνοντας όπου ο Ξανθός Ραδάμαθης, όπου βρίσκεται ο Ξανθός Ραδάμαθης, οι θεοί θα σε στείλουν. Εκεί η ζωή πανεύκολη είναι για τους ανθρώπους, δεν έχει χιόνια και βροχές, ούτε πολύ χειμώνα, αλλά του ζεφύρου πνοές που με δύναμη πνέει σηκώνει ο ωκεανός δροσιά για τους ανθρώπους. Το δεύτερο λοιπόν είναι το Ηλίσιο πεδίο. Αυτοί λέει εκεί έχουν τα σώματά τους. Αναφέρει και έναν τρίτο τόπο, όταν φύγουν οι ψυχές από τα σώματα αυτά, που θεωρεί ότι αυτό είναι του Άδη. Δηλαδή το Επίγειον, το Ηλίσιον και τον Άδη. Όσες είναι ψυχές άταφων νεκρών, μένουν έξω από τον Αχαίροντα, στα Άλση και στο λιβάδι της Περσεφόνης, έτσι λέγεται, επειδή εμποδίζονται να περάσουν μέσα. Όσες είναι ψυχές θαμμένων, προχωρούν μέσα, αν δεν είναι άξιες για τιμωρία. Αλλιώς, κι αν ακόμη έχουν ταφεί τα σώματα, εξίσου εμποδίζονται να μπουν μέσα. Αυτές λοιπόν, εκτός από τη μνήμη, μετέχουν σε όσα έχουν ζήσει. Όσες περνούν τον ποταμό ξεχνούν όλους τους λογισμούς γύρω από τα ανθρώπινα. Γι' αυτό και των αδίκων οι τιμωρίες είναι έξω, καθώς με το λογισμό και τη μνήμη των πράξεων της ζωής τους έχουν τις τιμωρίες τους. Διότι έχουν παραστάσεις των κακών που έχουν κάνει στη ζωή τους και τιμωρούνται, καθώς τα σφάλματά τους βρίσκονται μέσα στη σκέψη τους και τιμωρούν με τις καθορισμένες για τα σφάλματα τιμωρίες. Επομένως, μερικές από τις ψυχές νομίζουν ότι είναι φορτωμένες πέτρες, που λέγαμε για τον Τάνταλο, και τιμωρούνται από την πίεση που αυτές προκαλούν. Άλλες έχουν την εντύπωση δίψας και αιώνιας πείνας, και άλλες για κάτι άλλο για το οποίο είχαν νιώσει φρίκη στη θνητή του ζωή, που λέγαμε εδώ για τον Τάνταλο, για τον Σύσυφο, μάλιστα. Διότι υπάρχει και κριτής που μένει έξω από τον ποταμό, ο Μίνωας, αναφέρει είναι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Μίνωας που τιμωρεί ανάλογα με τα σφάλματα σε άλλους που είναι έξω από τον ποταμό προσδιορίζοντας τόπο για να δικαστούν και σε άλλους επιτρέποντας να περάσουν τον ποταμό για τις ψυχές των οποίων εξαιτίας της λύθης υπάρχει ανάπαυση από τα ατελείωτα κακά. Όντας έξω και ο Ηρακλής τιμωρεί τους άδικους προκαλώντας τους φοβερές εντυπώσεις, λέει φαντασίας φοβεράς εμπειούντα. Αν θυμάστε λέει ότι τους βάλει, τους ρίχνει με το τόξο, το βέλη με το τόξο του, όπως πολεμούσε ζωντανούς, πολεμώντας και στον Άδη τους άξιους για τιμωρία. Διότι βέβαια δεν είναι και αυτός ένας από αυτούς που τιμωρούνται, όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά ένας από αυτούς που τιμωρεί, λέει ο Ηρακλής. Ενώ από όλους όσοι είναι μέσα από τον ποταμό και έχουν χάσει τον ανθρώπινο λογισμό, μόνο ο Τηρεσίας τον έχει. Οι άλλοι γνωρίζουν ο ένας τον άλλο με τα χαρακτηριστικά νοητικής ικανότητας που έχουν στον Άδη, όχι όμως πια τους ανθρώπους.
ούτε και θα μπορούσαν να μιλήσουν για τα ανθρώπινα στους ζωντανούς ακόμη ανθρώπους, αν δεν γευτούν ατμόν αίματος, λέει εδώ, το αίμα που λέγαμε, και με αυτό καταλάβουν τα ανθρώπινα, τα οποία καταλαβαίνουν όσοι είναι έξω και χωρίς να πιουν αίμα, έχοντας έτσι με την αιμοποσία τη δυνατότητα που δημιουργείται στις ψυχές να γνωρίζουν τους θνητούς. Ο Τιρεσίας έχει τη δυνατότητα λογισμού των ανθρωπίνων πραγμάτων, αλλά ούτε και αυτός μαντεύει για τα προσδιορισμένα να γίνουν στους ζωντανούς προτού πιει αίμα. Διότι και ο Όμηρος νομίζει, όπως και οι περισσότεροι από τους μεταγενέστερους του νόμισαν, ότι μέσα στο αίμα βρίσκεται στους ανθρώπους η ικανότητα να καταλαβαίνουν τα θνητά. Επειδή και πολλοί μεταγενέστεροι του το βεβαιώνουν, δίνοντας ως παράδειγμα ότι όταν αυτό το αίμα δηλαδή θερμανθεί υπερβολικά από πυρετό και χολή, κάνει τους ανθρώπους να είναι απερίσκεπτοι και να ανοητένουν. Λέμε για παράδειγμα εμβρασμό ψυχής, εκτός ελέγχου συμπεριφοράς θα πει, ενθερμό, λέει μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, ή αντίθετα λέμε ψυχραιμία, ή λέμε τον πυροβόλησε εν ψυχρό. Αυτό είναι η διαφορά του αίματος που λέει. Από τις ψυχές που μένουν πέρα από τον ποταμό, πρώτες έχουν ταχθεί οι γυναίκες. Λέω πρώτες αυτές που πλησιάζουν το έξω και πολύ μέσα των ανδρών, και στη συνέχεια είναι οι γύρω από τον Άδη Θεή. Γι' αυτό και στέλνονται πρώτα οι γυναίκες, έπειτα οι άνδρες και από αυτούς τελευταίοι οι τίμοι, λέει. Συνεχίζουμε τα σχόλια από το βιβλίο του Απολόδωρου περί Θεών που αναφέρει ο Πορφύριος και μετά με τη σειρά του ο Ιωάννης το Βέος. Τα σχόλια του, το συγκεκριμένο σημείο μιλά για τη φράση «είδωλα καμόντων», τα είδωλα των νεκρών δηλαδή, αυτών που έχουν νικηθεί από το θάνατο. Και λέει τώρα, για τους άταφοι λέει μένουν έξω από τον ποταμό, οι άταφοι μένουν έξω από τον ποταμό, έχοντας είδωλο του σώματος και των ηματίων του σώματος, το δηλώνουν τα ακόλουθα. Έφτασε και έχει διάφορα αποσπάσματα από το ψι της Ιλιάδος, όπου εμφανίζεται στον Αχιλλέα, την ώρα που κοιμάται ο Αχιλλέας αποκαμωμένος από όλη που σκοτώνει, μάλλον μόλις πεθαίνει ο Πάτροκλος σκοτώνει τον Έκτορα, και απόλυτα δεν έχει κοιμηθεί, δεν έχει φάει, και την ώρα που πέφτει να κοιμηθεί, όταν έχει πια, είναι πια αποκαμωμένος από όλη αυτή το κυνήγι, την μάχη με τον Έκτορα, τότε εμφανίζεται η ψυχή του Πατρόκλου και του ζητά να τον θάψει, γιατί όλο αυτό τον καιρό, όλο αυτό το διάστημα, ο Πάτροκλος παραμένει άταφος. Και λέει, έφτασε στη ψη 65 με 75, το 65 και μετά, τέλος πάντων. Έφτασε η ψυχή του δύστιχου Πατρόκλου στο μέγεθος τους οφθαλμούς, σε όλα μοιάζοντάς του και στη φωνή, και πάνω του τέτοια ρούχα φορούσε. Και λέει, μετά του λέει, θάψε με γοργά του Άδη τις πύλες να περάσω. Έχει λεχθεί ότι το μέσα μέρος του ποταμού το ονομάζει Άδη, και τα έξω μέρη του ποταμού, όπως έδειχνα, λέγονται δόμοι του Άδη που είδαμε. Άλλο είναι ο Άδης, άλλο είναι η δόμη του Άδη. Και το δώμα του Ευρύπυλου του Άδη, λέει ο Πάτροκλος, γυρνάω έτσι. Μακριά με εμποδίζουν οι ψυχές, τα είδωλα των πεθαμένων, είδωλα καμόντων. Είναι ακριβώς η φράση αυτή που λέγεται και στην Λάμδα Ραψοδία. Τα είδωλα λοιπόν των νεκρών και πέρα από τον ποταμό να πάω δεν με αφήνουν. Για το ότι όταν περάσουν τον ποταμό ούτε γνωρίζουν τους ζωντανούς, ούτε έχουν τη δυνατότητα να εμφανιστούν σε αυτούς αν δεν σταλούν, προσθέτει, δώσε μου το χέρι σου, κλαίω, του λέει ο Πάτροκλος του Αχιλλέα, γιατί ποτέ πια πάλι από τον Άδη δεν γυρνώ, όταν πυρά θα έχω, όταν καόλη δηλαδή στην πυρά δεν θα μπορέσω να γυρίσω. Φαίνεται λοιπόν ότι ο άταφος θυμάται τη ζωή και τη λαχταρά και οδύρεται γι' αυτό. Τόσο φοβερή είναι η τιμωρία για όσους τιμωρούνται έτσι για πάντα. Έτσι και ο Ελπίνορ λέει στη Λάμδα Ραψοδία, είδαμε στο 61, τον 61 στίχο. «Κακός Θεός με δάμασε και ο μέγας ύπνος», λέει. Αφού είπε όσα έχει πάθει, τα είπε ο Ελπίνορ, ζητά να ταφεί οικετεύοντας και παρακαλώντας. Και τώρα του λέει του Οδυσσέα, «Σε παρακαλώ στο όνομα αυτόν που άφησες πίσω και δεν είναι εδώ, να μην με αφήσεις άκλαυτο και άταφο πίσω, φεύγοντας, μήπως την οργή των Θεών προκαλέσεις».
Λοιπόν, αγνοούν τα ανθρώπινα και γενικά τους ζωντανούς, αλλά ξέρουν ο ένας τον άλλον. Διότι αν δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή, πώς θα πήγαιναν μαζί με τον Αγαμέμνονα όλοι σκοτωμένοι, πώς θα μιλούσαν μεταξύ τους ο Πάτροκλος, ο Αίαντας και ο Αντίλογος, γιατί λέει ότι έρχονται όλοι μαζί, αυτοί εμφανίζονται. Και πώς εμποδίζουν τους άταφους να περάσουν πέρα από το ποταμό, λέει σχετικά. Πάλι αναφέρει στην ψήρα ψωδία της Ιλιάδος, στίχος 72. Μακριά με εμποδίζουν, λέει, οι ψυχές, τα είδωλα των πεθαμένων, είδωλα καμόντων. Έχουν χαθεί μαζί με τη μνήμη και τα σωματικά χαρακτηριστικά των δικών τους. Αυτό φανερώνει ότι δείχνει τα σωματικά στοιχεία με τη φαντασία. Διότι με τη μνήμη λειτουργεί η φαντασία, όπως λέει ο Πλάτωνας στον Φίλιβο. Αν χαθεί η μνήμη, χάνεται και η φαντασία. Και όταν χαθεί και αυτή, χάνονται μαζί και τα πάθη της ψυχής που συνδέονται με το σώμα. Όταν λείψουν αυτά, σταματάει και η τιμωρία της ψυχής, καθώς η κατάσταση γύρω της είναι μόνο νοερή και μένει κοντά στον συνετό Θεό. Σχετικά με όσα έχουν υποθεί, θα απορρίσει κάποιος πως δεν αγνοούν η μία ψυχή δεν αγνοεί την άλλη. Λέει η Κίρκη, για παράδειγμα, στην Κάπαρα ψωδία 495. Οι σκιές πηδούν, λέει, ανάμεσα στα άλλα που του λέει του Οδυσσέα, σκιέ αΐσουσι. Σχετικά με αυτό, σχολιάζει ο Πολόδωρος, πρέπει να λεχθεί ότι οι σκιές πηδούν προς αυτούς που έχουν ξεχάσει. Λοιπόν, απέναντι στα θνητά είναι σκιές, επειδή τους λείπει το σώμα και η μνήμη, όπως και κάπου παραβαλλόμενη η ψυχή με την ταχύτητα του σώματος παρομοιάζεται με καπνό. Λέει, ας πούμε, η ψυχή του Πατρόκλου έφυγε σαν καπνός, λέει, ή είτε καπνός ψυχή, όχι το τετριγυία μάλλον, τρίζοντας έφυγε η ψυχή του Πατρόκλου. Αυτό το λέει στο 100, στο στίχο 100-101. Ψή, η ραψοδία της Ιλιάδος. Αν λοιπόν συναντώντας τους δικούς τους ούτε τους βλέπουν ούτε συνομιλούν μαζί τους και δεν λειτουργούν στην αισθητική ενέργειά τους, απέναντί τους θα έμοιαζαν με σκιές. Η Αντίκλεια, λέει, για παράδειγμα, κοντά στο αίμα στάθηκε σιωπηλή και το γιο της να αντικρίσει δεν τόλμησε ούτε να του μιλήσει. Το αίμα, όπως είπα, ο Όμηρος νομίζει ότι είναι μηχανισμός που έλκει, λέει, ολκός. Που έλκει λοιπόν τη φανταστική και μνημονική ψυχή, στην οποία ανήκει και ο λογισμός, που είναι συγκέντρωση μνήμης που συγκεφαλαιώνεται με τις νοητικές παραστάσεις της γενικής κρίσης. Άλλο είναι το διανοητικό στο οποίο ανατρέχει η ψυχή όταν βρεθεί μέσα στον αχέροντα, τον οποίο γεμίζει ο κοκκιτός και ο περιφλεγέθοντας που κυλούν από βράχο και είναι απόρριες της φοβερής στίγας. Στέλνονται στους ατμούς του αίματος από την Περσεφόνη, διότι, λέει, είναι αδύνατο να πάει κάποιος χωρίς να τον στείλουν εκείνοι που είναι επικεφαλής. Γι' αυτό λέει στη Λάμδα ραψοδία στο 47 ότι όταν έφτασε κάτω στον κάτω κόσμο και έκανε το βόθρο στον οποίο θα επρόκειτο να σφάξει τα ζώα, να χύσει το αίμα, λέει ότι προσευχήθηκε στη φοβερή Περσεφόνη, ή λέει υφθήμωτε αίδη και επενή Περσεφόνια. Προσευχήθηκε, δηλαδή αν δεν σε στείλουν αυτοί, δεν επιτρέψουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν οι ψυχές. Αμπράβο. Αυτή, λέει, η Περσεφόνη στέλνει πρώτα τις γυναίκες επειδή μένουν κοντά στον αχέροντα και υστερούν απέναντι στις ανδρικές ψυχές, διότι οι ανδρικές ψυχές βρίσκονται στο απόλυτο σκοτάδι, είναι μακριά από τον ποταμό και ανήκουν στην κατηγορία των τιμωρημένων κάποιοι από αυτούς. Αν και όλα αυτά είναι γεμάτα από γνώση θεϊκών πραγμάτων, λέει, τα διέρχομαι με συντομία. Και αυτό όλα που μάθαμε, δηλαδή, Πολλά είναι, ναι. Επειδή η πρόθεσή μου δεν είναι να μιλήσω για αυτά, λέει. Το θέμα του ήταν, λέει, η στίγα. Άρχισε να αναφέρεται για αυτά. Δεν είναι το θέμα του. Όμως, έστω και με αυτά μαθαίνουμε κάτι. Λέει τώρα, όπως στην ψυχή ανήκει το να είναι, κεφάλαιο 55, όπως στην ψυχή ανήκει το να είναι πάνω στη γη, προσέξτε, η ψυχή είναι πάνω στη γη, επί γης, ούτω γης επιβαίνων. Όπως τα σώματα. Δηλαδή είναι πάνω στη γη, αλλά δεν πατά πάνω στη γη όπως τα σώματα. Και η εξουσία στο σώμα που πατά στη γη, έτσι ανήκει στην ψυχή να βρίσκεται στον Άδη, όταν εξουσιάζει ένα είδωλο που είναι φυσικό γνώρισμά του, να βρίσκεται σε κάποιο τόπο και να έχει σκοτεινή υπόσταση.
ώστε επειδή ο Άδης είναι υπόγειος τόπος και σκοτεινός, η ψυχή, αν και δεν αποσπάται από το Ον, βρίσκεται στον Άδη παρασύροντας το είδωλο. Διότι όταν αυτή βγει από το στέρεο σώμα, το πνεύμα ακολουθεί, το οποίο συγκέντρωσε από τις σφαίρες. Από τη μεγάλη αφοσίωση προς το σώμα, έχοντας προβάλει το μερικό λόγο, σύμφωνα με τον οποίο είχε σχέση με την ποιότητα του σώματος στη διάρκεια της ζωής. Από τη μεγάλη λοιπόν αφοσίωση αποτυπώνεται κάποιος τύπος φαντασίας στο πνεύμα και έτσι παρασύρει το είδωλο. Στον Άδη λέγεται ότι το πνεύμα έχει φύση αόρατη και σκοτεινή. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο πολύπλοκο, γίνεται πιο εύληπτο, πιο σαφές από το απόσπασμα του Ευρυπίδη από τη χαμένη τραγωδία του Ερεχθεύς. Εκεί μιλάει η θεά Αθηνά και λέει ότι η υπόσταση του ανθρώπου είναι τριαδική. Πώς το λέει? Σαφέστατα. Θάψτε, λέει, την κόρη σου, δίνει οδηγίες η θεά Αθηνά. Θάψτε την κόρη σου εκεί που έχασε η κτρά τη ζωή της και στον ίδιο τάφο τις αδελφές της. Αυτό αναφέρονται στο σώμα. Τις ψυχές τους, λέει, οι ψυχές τους πήγαν στον Άδη. Η ψυχή. Το σώμα, η ψυχή. Και το πνεύμα τους εγώ το οδήγησα στους εθέρες. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Νους. Ναι, νους. Η Αθηνά λοιπόν οδηγεί το πνεύμα στους εθέρες. Η ψυχή πηγαίνει στον κάτω κόσμο και το σώμα εγκαταλείπεται πάνω στη γη με τον θάνατο. Λοιπόν, να πούμε και τα τελευταία. Ο Οδυσσέας έχει επιτελέσει τον τελευταίο, τον πιο δύσκολο άθλο, την κάθοδο αυτή στον Άδη. Κατέβηκε στον Άδη χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε πανουργία ούτε βία και χωρίς να επιζητήσει υλικό κέρδος. Ο ήρωας που επιχειρεί τέτοιους άθλους οφείλει να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, να είναι αγνός και ανιδιοτελής. Και επιπλέον να είναι ένθεος. Ο Οδυσσέας προσεύχεται στον κάτω κόσμο που κατεβαίνει. Στόχος του Οδυσσέως δεν είναι να τα κάνει όλα αυτά, ούτε να πάρει υλικό κέρδος, ούτε να χρησιμοποιήσει τη βία. Ο στόχος του είναι να πάρει οδηγίες για τον Όστο, την επιστροφή στην πατρίδα. Αυτό θα το δούμε είτε κυριολεκτικός είτε μεταφορικός. Επιστροφή στην ηλική, την οαιρή Ιθάκη. Είτε στην ηλική είτε στην οαιρή. Για κάποιους μπορεί το ταξίδι αυτό να το θεωρούν κατάδυση στο ασυνείδητο. Είτε αυτό είναι συλλογικό, είτε είναι προσωπικό. Είναι ένας σκοτεινός τόπος. Είναι ο χώρος στον οποίο ζουν τα πνεύματα των προγόνων. Άλλος μπορεί να το θεωρήσει κατάδυση στην αυτογνωσία. Όποιο όνομα και να δώσει κανείς ένα παρόμοιο εγχείρημα, μια τέτοια κάθοδο την επιδιώκει μόνο μία λογική ψυχή. Που ζητά απαντήσεις σε κάποια σοβαρά ερωτήματα. Ως έθνος θα μπορούσαμε να πούμε πως βρισκόμαστε σε μια τόσο επικίνδυνη καμπή της ιστορίας μας που μοιάζει με τον κάτω κόσμο. Το μόνο που μένει είναι να αναζητήσουμε τα πνεύματα των προγόνων μας. Γιατί από τους προγόνους αυτούς, τους σπουδαίους και τους άγιους προγόνους μας θα πάρουμε γνώση, θα μάθουμε την ιστορία μας, το παρελθόν μας. Θα μάθουμε ποιοι είμαστε, πώς φτάσαμε ως εδώ. Θα πάρουμε και δύναμη. Και τι πρέπει να κάνουμε για να επανακάμψουμε. Να επανέλθουμε δηλαδή στο φως, στην πατρίδα. Θα μάθουμε την προοπτική μας. Μόνο αν κατανοήσουμε το παρελθόν, θα μάθουμε το μέλλον. Μόνο αν κατανοήσουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, τότε θα αντιληφθούμε πού πρέπει να πάμε.